Να πούμε το ευλογητός και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τους ομιλητές. Ελάτε, ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, ελάτε πίσω που είσαστε στο πεζοδρόμιο. Παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε μπροστά. Ελάτε μπροστά να ξεκινήσουμε. Μην καθίσετε δεξιά και αριστερά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητος του πνεύματος αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ να ευχαριστήσω όλους που παρευρίσκεστε εδώ στη σημερινή μας εκδήλωση για να μπορέσουμε να διαδηλώσουμε και να διατρανώσουμε για το θέμα των κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Κλήρος και λαός ενωμένος να δώσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την πολύ προκλητική κατάσταση που όπως έχει διαμορφωθεί. Να ξεκινήσουμε και να μην ξεχάσουμε καταρχήν να κάνω μια μικρή αναφορά για τα θύματα τα οποία που λέμε είναι των αθώων πολιτών, αμάχων, γυναικών και παιδιών του παλαιστινιακού λαού και στη Μέση Ανατολή, να ευχηθούμε με ιδιαίτερη προσευχή υπέρ της ειρήνης του κόσμου και την άμεση κατάπαυση του πυρός των αμφωτέρων πλευρών για περαιτέρω γενίκευση του πολέμου. Όχι άλλα αθώα θύματα. Ας έρθει άνωθεν αρχαγγελικό μήνυμα το στόμεν καλόν. Δεν μπορεί πραγματικά να γίνονται στη σημερινή αυτή όλη αυτή περίοδο που βρισκόμαστε στην κρισιμότατη αυτή κατάσταση να σταματήσουν άμεσα η ματοχυσία ανεξαρτήτως και εθνών και των λαών από όπου και να προέρχονται από αυτά τα αθώα γυναικόπαιδα από τις αμφότερες πλευρές. Είτε είναι Παλαιστίνιοι, αυτοί που τα δημιουργούν, είτε Εβραίοι αθώοι, αλλά κάποιος υποκινεί πραγματικά τα νήματα για να δημιουργήσει αυτή την πολύ εκεί ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ας κάνουμε ιδιαίτερη προσευχή να σταματήσει άμεσα και όλες οι υπερδυνάμεις που αφήνουν ανεξέλεκτη να δημιουργείται αυτή εκεί πέρα η πυρητά αποθήκη, πραγματικά και είναι πολύ επικίνδυνη για να έχει περαιτέρω που λέμε επέκταση, έτσι να μην πραγματοποιηθεί, να ευχηθούμε και να σταματήσει έως εκεί να μην γίνει περισσότερη αιματοχυσία και άλλα να θρηνήσουμε και άλλα αθώα θύματα γυναικόπαιδα όπως εκεί που είδαμε σε νοσοκομεία και σε άλλους χώρους. Ε,
Τώρα θα ξεκινήσω πραγματικά εγώ πρώτα την ομιλία μου και στη συνέχεια οι ομιλητές που έχουν καθοριστεί θα με τη σειρά τους θα έρχονται εδώ που θα ανακοινώνουμε ο καθένας για το χώρο που εκπροσωπεί. Ναι. Αυτό που θα ήθελα ιδιαίτερα να εφευτώσω την προσοχή και θα παρακαλέσω ιδιαίτερα τους ομιλητές να μην παραβιάσουμε το χρόνο. Έχουμε ορίσει για 10 λεπτό για όλους τις κύριες ομιλίες και θα ήθελα αυτό να το τηρήσουμε για να μην παραβιάσουμε το χρόνο και κουράσουμε τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο έτσι να κάθεται ο κόσμος όρθιος και να μπορέσει πραγματικά να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση αυτό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να γίνουμε όσο γίνεται πιο σύντομοι, ουσιαστικοί, το θέμα είναι συγκεκριμένο έτσι και θεωρώ ότι καλύπτουμε αυτά που έχουμε γράψει ο ένας τον άλλον και δεν χρειάζονται περισσότερο αναλυτικές αναφορές. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, περιούσιε ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, χαίρε και μη φοβήσε, ο τίμιος και ζωπιός σταυρός του Κυρίου μας ενώνει. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις και εσύ και να αντισταθείς στα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας μας οι Έλληνες είπαν το στόμεν καλός. Είμαστε εδώ όχι για μία απλή διαμαρτυρία, αλλά για μία ομολογία πίστεως. Κλήρος και λαός ενωμένοι, αποφασισμένοι δηλώνουμε ότι δεν θα παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα και κάθε μορφής ηλεκτρονικής φυλακής που πάνε να μας δώσουν με ύπουλο και δόλιο τρόπο, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. Μας κορόιδεψαν αρκετές φορές και τώρα έρχονται ακόμα μία φορά να μας κοροϊδέψουν με μία νέα ηλεκτρονική ταυτότητα που δήθεν από εδώ και πέρα θα επέρθει τάξη και ευημερία. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα τους περάσει. Θα μας βγουν μπροστά τους. Το να είναι κάποιος ελεύθερος άνθρωπος. Η ελευθερία είναι αναμφίβολα ένα από τα ανώτερα αγαθά που μπορεί κάποιος να επιδιώξει. Η ελευθερία υπήρξε ο σκοπός των αγώνων πολλών λαών και κατάκτηση πολλών επαναστάσεων. Η ελευθερία όμως είναι και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μην υπόκειται σε κανενός είδους καταπίεση και περιορισμό, όπως δηλαδή το δικαίωμα του ανθρώπου να έχει δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι τα ατομικά ή ανθρώπινα δικαιώματα λέγονται αλλιώς και συνταγματικές ή απλώς ελευθερίες του ανθρώπου, αφού η ίδια η έννοια της ελευθερίας εμπεριέχεται στα περισσότερα ατομικά δικαιώματα. Δεν είναι επίσης τυχαίο πως η προσωπική ελευθερία κατοχυρώνεται σε όλα τα συντάγματα, όπως η πιο θεμελιώδης των διατάξεων ελευθερία, όπως η έννοια πολυδιάστατη εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας και συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ισότητας. Η κατοχύρωση του δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας στην Ελλάδα απολάμβανε πάντα συνταγματική περιοπή το ισχύον σύνταγμά μας, το άρθρο 5 σελίδα, αλλά και στο άρθρο 6, κατοχυρώνει το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας. Προσωπική ελευθερία χαρακτηρίζεται η φυσική σωματική ελευθερία. Δηλαδή το δικαίωμα κάθε ατόμου να κινείται ελεύθερα μέσα στη χώρα και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του χωρίς να επιτρέπεται η καταδίωξη, η σύλληψη, η φυλάκιση, ο περιορισμό του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η κατάργηση του σχετικού νομοσχεδίου της Μεγάλης Βρετανίας και οι δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού της δήλωσε τότε ο κύριος Κάμερον. Αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το πανάκριβο και αδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα των ηλεκτρικών ταυτοτήτων. Ας προσέξουμε εδώ ιδιαίτερα, η Μεγάλη Βρετανία, μια προηγμένης τεχνολογίας χώρα, το κατήργησε δια νόμου, δια δημοψηφίσματος. Κατέστρεψε οριστικά τις βάσεις δεδομένων των ταυτοτήτων, αποκαθιστώντας έτσι τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών. Μίλησε για την
πάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της κάρτας. Ότι η κάρτα δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, ούτε θα μειώσει την εγκληματικότητα, ούτε την παράνομη μετανάστευση. Ό,τι στοιχεία των προσωπικών πληροφοριών που είναι σήμερα υπό τον έλεγχο του κάθε ιδιώτη θα έχουν περάσει στον έλεγχο της πολιτείας. Ό,τι αποτελεί η κάρτα μία αθέμητη σπατάλη υπερβολικά μεγάλο κόστος και μάλιστα την ώρα που είμαστε σχεδόν άφραγοι. Για αυτούς δε που αρνηθούν να παραλάβουν την κάρτα η κυβέρνηση, σε αυτό το σχόλιο ο κύριος Κάμερον ήταν ακόμα αντιπολιτευόμενος. Εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλλει χρηματικές ποινές ή χρηματικές επιβανήσεις όταν θα συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες άνευ κάρτας και τις αποκαλεί τακτικές εκφοβισμού των αθώων πολιτών. Σας αναφέρω τους κινδύνους και τις παγίδες που υποκρύπτει η νέα ταυτότητα. Η παραβίαση, η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως, άρθρο 13, παράγραφος 1 του Συντάγματος, η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω και το άρθρο 3, παράγραφος 1, σελίδα, που ορίζει ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία, που τηρεί απαρασύλλευτα τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και ιερές παραδόσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους πλέον διαδεδομένους τύπους barcode όπως το UPC EAN 13 ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσόνισμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως το COM 39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός. Ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίηση του γίνεται μέσω του ενός μοναδικού αριθμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενική οντότητα, ενώ απαγορεύεται σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία η αριθμοποίηση του υποκειμένου σε αντίθεση με το αντικείμενο. Παραβιάζεται το άρθρο 5, ένα του συντάγματος, αφού η μη παραλαβή της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαγορεύει το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Καθώς και τα άρθρα 1, 5, 29, 16, 25 και 34 του 35 του νόμου σελίδα 364, 18 Δευτέρου του 2000 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του ορθόδοξου χριστιανικού σύμφωνα με τη θρησκευτική του συνείδηση. Καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων, νόμος 2472 το 1997. Προσβάλλεται δε επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της πατρίδας μας, εφόσον θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος καταλύονται και αλλοιώνονται, όπως η αρχή της ζέμεσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και η γενική ισχύς και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. Τέλος, ο νόμος 3655 του 2008 και κατ' επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν είναι άκυρος, διότι αυτός ψηφίστηκε όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε με μείον 80 πόντες βουλευτές. Μη τηρουμένης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα κατά παράβαση του άρθρου σελίδα 28 του Συντάγματος. Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει επαναπρογραμματιζόμενο πλυνθείο chip. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των chip λειτουργούν με την τεχνολογία του RFID. Radio Frequency Identification. Όπως γνωρίζετε, αυτή η τεχνολογία στηρίζεται στην αμφίδρομη εκπομπή ραδιοσυγνωτήτων. Επίσης, δεν γνωρίζουμε σε περίπτωση που η ηλεκτρονική ταυτότητα αυτή λειτουργεί με το ΟΣΑΝΟ τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερες κατόχους αναγνώστεν της RFID.
Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά και για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μας ελευθεριών, και επειδή η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει τσιπ, είτε με RFID είτε με χωρίς RFID, θα ήθελα από εδώ, από αυτό το βήμα, να του στείλουμε ένα ηρωικό μήνυμα, όπως ξέρει πάντα να δίνει αυτός ο λαός και όπως το έχουμε αποδείξει στην ιστορία μας. Δηλώνουμε ως Έλληνες πολίτες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι δεν θα παραλάβουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Προς τους αξιότιμους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Θέλουμε να ξέρουμε τη θέση σας για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια, πριν είναι πολύ αργά, να πείτε κι εσείς το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συνέδελφοί σας άλλων χωρών, π.χ. Αγγλία, Αυστραλία, Ρωσία, Ελβετία και άλλες χώρες. Λόγοι δημοκρατικής δεοντολογίας και σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου επιβάλλουν την ενότητα όλων μας αρχόντων και λαού. Μπορείτε επίσης να πείτε όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά και στο δυσόνιμο αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο εν τριάδι Θεός μας και θα διασώσει με τη χάρη του μία άλλη φορά, όπως τόσες φορές στην ιστορία του έθνους μας. Ας δηλώσουμε όλοι μας, άρχοντες και αρχόνιμοι, τη βοήθεια μας, μετάνοια στα λάθη και τις αμαρτίες μας, για να λυτρωθεί από την επερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας. Το παρόν ψήφισμα επικαιρώθηκε από τους εκπροσώπους και όλων των φορέων, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια βεβαίως το ψήφισμα. Εγώ θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω για που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και θα δώσουμε πραγματικά στη μάχη μέχρι τέλος. Εγώ θα ήθελα, προτού να ξεκινήσουμε, να δώσουμε από εδώ, από αυτό πραγματικά το βήμα και μια ιδιαίτερη, αυτή που πρέπει να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδώσουμε εδώ την ελάχιστη μνήμη από τότε εδώ που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας πριν 37 χρόνια από τον ίδιο χώρο εδώ. Εδώ που η απόδοση τιμής προς τον αείμνηστο τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρών Αυξένδιο, στους προτεργάτες ομολογητές του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, αδελφού μας Μαρκουλάτο Γεώργιο και Λύρα Ανδρέα, πριν 37 χρόνια, εδώ την 1η Οκτωβρίου, κλείσαμε 37 ακριβώς εδώ χρόνια, η Σταυροπύλαια εδώ των Αθηνών, ξεκίνησε αυτός ο ομολογιακός αγώνας κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ο τότε νόμος 1599 του ΕΚΑΜ. Και τώρα ήθελα να αποδώσουμε πραγματικά και να εκφωνήσουμε τρεις φορές αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη αλήθεια. Αυτό έχει γράψει η νέα ιστορία και πρέπει να το ομολογήσουμε και όχι να το αμφισβητούμε, το έργο του Ελκύς. Αυτό προς αποκατάσταση και διαστρέβλωση της πραγματικότητας που πραγματικά θλιβόμαστε που ακούμε, να μην ακούγεται στη μνήμη αυτών εδώ που ξεκίνησε αυτός ο ομολογιακός αγώνας. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το ελληνικό έθνος το αδούλωτο! Ζήτω! Σας ευχαριστώ και στη συνέχεια εδώ θα παρακαλέσω να έρθει κοντά μας εδώ στο βήμα τον αγώνα εδώ, ο Θεοφιλέστατος Καλλίστρατος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αντιαιρετικού Αγώνος και εκπρόσωπος του κλήρου της Συντονιστικής Επιτροπής κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ελάτε σεβασμένο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κορίνθου και Νεμέας, κύριε Παγκράτιε, λαέ του Θεού περιούσιε, το σώμα της Εκκλησίας, ας ευχαριστήσουμε πρωτίστως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και την Υπεραγία Θεοτόκο που μας σκέπασαν και μας αξίωσαν να βρισκόμεθα επ' αυτών των πνευματικών επάλξεων, συναγωνιζόμενοι εις τον ίδιο Ιερό Αγώνα, ξεκινώντας από αυτό το ίδιο σημείο πριν από 37 έτη. Από το 1986 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και είναι ενεργός ο νόμος αυτός περί των νέων ταυτοτήτων, ξεκίνησε από εδώ ακριβώς που βρισκόμεθα σήμερα τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών με πρωτεργάτα στους ιδρυτάς του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, μακαριστούς πλέον Γεώργιο Μαρκουλάτο, Ανδρέα Λύρα και Κωνσταντίνο Δερνιτσιώτη και συνιδρυτάς τον πρωτοπόρο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του Πατρού Ερτολογίου, κυρό Αυξέντιο, και τον και συναυτό τον τότε Αρχιμανδρίτη και σημερινό Μητροπολίτη Πατρού Ερτολογίου Κορίνθου και Νεμέας, κύριο Παγκράτιο, ο οποίος σε όλους τους αγώνες όπως και σήμερα είναι παρόν, και εμάς ως υποτακτικούς και συνεργάτες να ακολουθούμε από την αρχή αυτή την ομολογιακή και νικηφόρο πορεία, συναγωνιζόμενοι και συνομολογούντες. Ακούσαμε να λέγουν κάποιοι που προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία των πραγμάτων ότι γιατί δεν μιλάει κανένας, πού είναι η Εκκλησία του Παλαιού, γιατί δεν διαμαρτύρονται. Σε αυτούς απαντούμε ευγενώς ότι ως Εκκλησία του Πατρού Ερτολογίου εξ αρχής από το 1986 κινητοποιηθήκαμε και υπό την ηγεσία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου, όπως προείπαμε, αγωνιστήκαμε συμπαρατασσόμενοι απολύτως με το Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας και τα συνεργαζόμενα θρησκευτικά σωματεία σε πορείες και διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις και λαϊκές κινητοποιήσεις. Διαμαρτυρηθήκαμε ενώπιον δικαστηρίων, υπουργών, πρωθυπουργών, δώσαμε μάχες, καταθέτοντας ψηφίσματα, διαμαρτυρίες, ασφαλιστικά μέτρα εντίον οργανισμών κλπ. Και κάνοντας όλους γνωστή την αντίθεσή μας και την απόφασή μας πως δεν θα αφήσουμε να περάσουν αυτά τα σχέδια. Και ως τώρα δικαιωθήκαμε, καθώς δεν μπόρεσαν να τα εφαρμόσουν επί 37 χρόνια. Αλλιώς πώς θα είχαν αναχαιτιστεί όσα επιχείρησαν να επιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μείναμε άπραγοι ούτε σε καιρούς και ημέρες ειρηνικές, αλλά με συγκεντρώσεις, με κηρύγματα, με συναντήσεις, με ομιλίες, με εβδομαδιαίες συνάξεις, με παραστάσεις σε υπουργεία και αρχές κλπ. Κρατούσαμε ζωντανό το ενδιαφέρον του πληρώματος και ενημερώναμε διαρκώς περί της πορείας των πραγμάτων. Ίσως σε πολλούς να μην κάνει καμιά εντύπωση και να μην τους απασχολεί. Σεβόμεθα και την άποψή τους και την όποια αντίθεσή τους, ακόμη και την αδιαφορία τους. Όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που στην πλειοψηφία τους είναι συνειδητά πιστοί και έχουν επίγνωση αυτής της πίστεως και ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους, πρέπει και να ενημερώνονται και να ομολογούν. Αυτό και κάναμε. Εμείς ούτε σιωπήσαμε, ούτε εγκαταλείψαμε τις θέσεις μας. Φυσικά, δεν μπορούν όλοι να είναι από την αρχή. Κάποιοι τα έμαθαν πρόσφατα, άλλοι ακολούθησαν αργότερα. Αυτά είναι κατανοητά. Όταν ξεκινήσαμε τότε, οι τότε τάχα προοδευτικοί μας λιδωρούσαν ως οπισθοδρομικούς, μας περιγελούσαν ως μεσαιωνιστές, ως περιθωριακούς και όσοι συμφωνούσαν με αυτούς. Και περιέφεραν τις φωτογραφίες των συγκεντρώσεών μας στις εφημερίδες τους με περιφρονητικά και χυδαία σχόλια και μας κατηγορούσαν ότι φτιάχναμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας όταν μιλούσαμε για τα μασικά ηλεκτρονικά μέτρα παρακολουθήσεως. Αυτοί που σήμερα προσπαθούν
να μας πείσουν για την ύπαρξη εξωγήινων και υπτάμενων δίσκων. Η επικαιρότητα τους ξεπέρασε, δυστυχώς. Η διακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Αυξενδίου τότε ήταν ξεκάθαρη και καθοριστική. Δεν παραλαμβάνουμε την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Και εμείς, εκ προημίου, τώρα στην αρχή, υπευθύνως και ξεκάθαρα, διακηρύττουμε ακόμη μια φορά ότι δεν παραλαμβάνουμε την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα για τους θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους που ήδη πολλές φορές έχουμε αναλύσει και έχουμε καταθέσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμη μία φορά επισημαίνουμε, δηλαδή για τον στο μικροκύκλωμα, μικροτσίπ, εμπεριεχόμενο αριθμό 666, ο οποίος είναι ο αριθμός του ονόματος του ερχομένου Αντιχρίστου, όπως επακριβώς αναφέρεται στο βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως του Αγίου Αποστόλου και Αψευδούς Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Και δια τούτο το πιστεύουμε και αρνούμεθα να ταυτιστούμε με κάτι τέτοιο, ούτε ασφαλώς και να σφραγιστούμε με αυτό. Σφραγίδα έχουμε του Αγίου Πνεύματος και δια την δι' αυτών των ταυτοτήτων απώλεια της ελευθερίας των πολιτών, την παραβίαση του αυτεξουσίου του ανθρώπου, της θελήσεώς μας δηλαδή, την απόλυτο παρακολούθησή μας, την σκλαβιά των ανθρώπων, της σκλαβιάς μας, στο όνομα της ελευθερίας μας και της ασφάλειάς μας. Η παρουσία μας εδώ σήμερον βεβαίως δεν είναι για να ξαναπούμε τα ίδια και τα ίδια κάνοντας ένα ακόμη κοσκίνισμα του ιδίου θυράματος, αλλά για να επιβεβαιώσουμε την παρουσία μας και να δώσουμε ένα ακόμη αγωνιστικό παρόν του Ιερού Κλήρου σε αυτόν τον ιερό και ανένδοτο αγώνα που αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και ευλάβεια και που συνεχίζεται επί 37 έτη. Να ενισχύσουμε το φρόνημα του αγωνιζομένου λαού του Θεού, που καθρεπτίζεται η ομολογία της πίστεώς του στην καθημερινότητά του και στον αγώνα του για επιβίωση, και να καταγγείλουμε την επιχείρηση εφαρμογής αυτού του νόμου, ο οποίος ακριβώς προσκρούει στην συνείδησή μας, στο θρησκευτικό συναίσθημά μας και την γενικότερη και καθημερινή ελευθερία μας. Οι νέες ταυτότητες αυτό δυσχεραίνουν, καθώς η παραλαβή τους έχει και πνευματικές διαστάσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το θρησκευτικό μας φρόνημα, αλλά και κοινωνικές, καθώς μας απειλούν κυριολεκτικώς προειδοποιώντας μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις πάρουμε και όσοι δεν τις παραλάβουμε δεν θα μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα χωρίς αυτές και τον αριθμό τους μέσα στην κοινωνία. Και εμείς αυτό λέμε, ότι αυτό ακριβώς λέει και η Ιερά Αποκάλυψης, ότι δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν, ούτε να φάνε, ούτε να αγοράσουν, ούτε να πουλήσουν, ούτε να μετακινηθούν χωρίς αυτόν τον αριθμό. Γι' αυτό και δεν τις παραλαμβάνουμε. Δεν είμαστε περιθωριακοί, ούτε αντικοινωνικοί, ούτε παράνομοι, ούτε και θέλουμε να ζούμε έξω από τον κόσμο. Αυτός είναι ο κόσμος του Θεού. Τον έφτιαξε για μας, τον ανακαίνισε δια του Υιού του και τον στερέωσε δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βιώνουμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία των ανθρώπων, στην οποία ζούμε ελεύθερα ως ελεύθεροι άνθρωποι, με την λογική μας και το αυτεξούσιό μας που προκύπτει από αυτήν, δώρο Θεού και χάρισμα αδιαμφισβήτητο. Καταγγέλουμε σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις ελεύθερες κοινωνίες και σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους, και όσο μακριά μπορεί να στάσει αυτό το μήνυμα, ότι μας υποχρεώνουν να υπογράψουμε και να παραλάβουμε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη συνείδησή μας και παραβιάζει τη θρησκευτική και κοινωνική μας ελευθερία, και αυτό αποτελεί βιασμό ψυχής. Αυτό είναι έγκλημα και παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πράγματα και δικαιώματα που κατακτήθηκαν με τους αγώνες των λαών και τις θυσίες των προγόνων μας έρχονται να καταληθούν από αποφάσεις κέντρων που δεν γνωρίζουμε. Όσοι θέλουν να υπηρετούν αυτά τα κέντρα αποφάσεων ζουν σε αυτόν τον εικονικό κόσμο των υπολογιστών, μιας φυλακής που οι ίδιοι έφτιαξαν
αφού εκεί οδηγεί και ζουν εντός αυτής. Και με αυτήν θέλουν να υποχρεώσουν όλους τους ανθρώπους να ζουν και να ορίζονται μέσα από την ηλεκτρονική τους διακυβέρνηση. Όμως, η δική μας πραγματικότητα είναι άλλη. Ο κόσμος της ελευθερίας του Θεού, της βασιλείας του και της δικαιοσύνης του. Και όταν η πολιτεία σέβεται τον νόμο του Θεού, είμεθα και εμείς στο πλευρό της. Όταν όμως πράττει αντιθέτως και ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο του Θεού, θα μας βρίσκει απέναντί της αντίθετους και μας, καθώς πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Είδαμε πολλές κυβερνήσεις να προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο αυτό το 86 περί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εις το διάστημα αυτών των 37 ετών. Όλες έπεσαν. Αλλά ο ιερός αυτός αγώνας δεν έπαψε. Συνεχίζεται σταθερά. Και όσο συνεχίζεται, όσο θα υπάρχει ορθόδοξη ομολογία, όσο θα υπερασπιζόμεθα το όνομα του Κυρίου και θα ζητούμε την Θεία Παρέμβαση, τόσο θα επεμβαίνει ο Κύριος και θα υπερασπίζεται το λαό του, ανατρέποντας τα σχέδια των εχθρών του, που δεν είναι τίποτε άλλο από αντίχριστες δυνάμεις. Και γάρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος, λέει ο Ιερός Υμνογράφος. Άρα, πλέον, η προσευχή, η πείκνωση των ιερών συνάξεων και των θείων λειτουργιών και ασφαλώς η συμμετοχή των πιστών στα ιερά μυστήρια και φυσικά κυρίως στην Θεία Λειτουργία και στην Θεία Μετάληψη είναι απαραίτητη, καθώς αυτά αποτελούν τα πανίσχυρα όπλα των χριστιανών. Αυτό αναχαιτίζει τους δαίμονες, αυτό αποδυναμώνει και τους εχθρούς μας πάσης φύσεως και υποστάσεως. Αυτό θα τους καταστήσει ανίσχυρους και οι συνάξεις τύπου διαδηλώσεως, ακόμα και αν δεν έχουν τόσο μεγάλη συμμετοχή, δεν γίνονται έτσι κι αλλιώς για να επιδείξουμε την δύναμή μας. Αυτές όμως θα αποτελούν την διατράνωση της ομολογίας της πίστεως, φοβερό θέαμα για τον απατεώνα του αιώνος τούτου. «Ανακύψατε», λέγει ο Κύριος, «με θάρρος, με ισχυρή θέληση και τόλμη προχωρούμε και συνεχίζουμε. Εμείς βάζουμε την θέληση και ο Κύριος μας δίνει την δύναμη. Καλόν αγώνα, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών». Εύχεστε. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο, Σεβασμιότατο Καλλίστρατο, τον Μητροπολίτη Ανδρούσης. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα από το περιβόλι της Παναγίας μας ο διωκόμενος εκεί επί πολλά έτη Ιερά Μονή Εσφυγμένου, που είναι απαράδεκτη στη σημερινή Ορθόδοξη Ελλάδα να διώκονται οι Ορθόδοξοι πατέρες της Ορθοδοξίας που δίνουν τον αγώνα τους για την Ορθόδοξη πίστη. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον πατέρα Γρηγόριο, εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Ερχόμενος από το περιβόλι της Παναγίας μας, από το Άγιον Όρος, εν πρώτης θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές της κυρίας Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τις ευλογίες όλης της αδελφότητός μας. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω το λόγο μου με έναν χαιρετισμό, τον οποίο θα διαβάσω στην αγάπη σας, προερχόμενον από τον γέροντα της Μονής μας, τον Αρχιμανδρίτη Μεθόδιον. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων αποτελεί μείζον θέμα πίστεως και ομολογίας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ο διάβολος και οι υπηρέτες του θα προσπαθήσουν ή να μας εκβιάσουν ή να μας δελεάσουν για να μας κλέψουν αυτή την ομολογία και να απολέσουμε την αιώνια σωτηρία.
Βλέπουμε το ψηφιακό πλέον κράτος να έρχεται και να μας υπόσχεται τα πάντα. Μας υπόσχεται άνετη και γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε τράπεζες, σε εμπορικές συναλλαγές και αλλού, με μία όμως απαραίτητη προϋπόθεση. Να λάβουμε απαραίτητα τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα με τα δύο ενσωματωμένα τσιπ, να λάβουμε τον 12-ψήφιο ισόβιο προσωπικό αριθμό, που στην ουσία είναι αριθμός χάραγμα, με λίγα λόγια, να τη λάβουμε αδιαμαρτύρητα και να υποταχθούμε εντελώς στον αντιχριστιανικό τρόπο ταυτοποίησης, τον οποίο η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει. Γνωρίζουμε όμως ότι κάθε επιλογή έχει και το τίμημά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αποδοχή της επάρατης ταυτότητος έχει φοβερό τίμημα και αιώνιο αντάλλαγμα. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο χωρισμός από τον Χριστό, ο θάνατος της ψυχής και η απώλεια της σωτηρίας. Και τούτο διότι η αποδοχή της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητος είναι άρνηση του Θεού σε κάθε επίπεδο. Είναι άρνηση της πίστης μας στον Ιησού Χριστό, άρνηση του Αγίου Βαπτίσματος, άρνηση της Θείας Πρόνοιας. Όταν η ταυτότητα περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ορθόδοξη ομολογία μας και εμείς από φόβο ή δειλία τα λάβουμε, θεωρούμαστε ως να έχουμε αρνηθεί τον Δεσπότη Χριστό. Συγκαταλεγόμαστε με εκείνους τους μάρτυρας, οι οποίοι ενώ άρχισαν καλά τον αγώνα, όμως στη συνέχεια, επειδή λόγω δειλίας ή ολιγοπιστίας αρνήθηκαν τον Χριστό, τελικά έμειναν έξω του νυμφώνος και κολάστησαν. Ξεκάθαρα πράγματα. Αδέλφια, έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Χρειάζεται πνευματική εγρήγορση, πνευματική προετοιμασία. Ο Χριστός μας είναι ο μοναδικός αληθινός Θεός. Ως παντοδύναμος δύναται να μας λυτρώσει πολύ εύκολα από τις παγίδες των νοητών και αισθητών εχθρών μας. Όμως επιτρέπει να υπάρχει πόλεμος, επιτρέπει να υπάρχει πειρασμός για να ξεχωρίσουν οι εκλεκτοί από τους χλιαρούς, για να φανούν οι γνήσιοι από τους νόθους, για να φανούν οι αγωνιστές από τους λιποτάκτες, για να φανούν τέλος πάντων οι αγαπώντες το αρνίον από τους αγαπώντας το θηρίο 666. Όσοι θέλουμε να κερδίσουμε τον γλυκύτατο Ιησού μας, θα κληθούμε να αγωνιστούμε, θα κληθούμε να αποδείξουμε την αγάπη μας και την αφοσίωσή μας στο Χριστό. Κάποιοι θα βιώσουν στερήσεις και κακουχίες, κάποιοι άλλοι απομόνωση και ειρωνίες, κάποιοι οι πιο ευλογημένοι ενδέχεται να γευθούν και το μαρτύριο για την προσήλωσή τους στα ορθόδοξα ιδανικά. Όλοι αυτοί και ειδικά οι τελευταίοι θα είναι μακάριοι και τρισμακάριοι. Θα αξιωθούν να βρίσκονται μαζί με το εσφαγμένο αρνείο αιωνίως και θλίψη δεν θα δύναται πια να τους πλησιάσει. Αγαπητοί, είμαστε πια στην τελική ευθεία για να αντιπαραταχθούμε με τις δυνάμεις του σκότους. Μπορεί προς στιγμή να φαίνονται δυνατοί, να φαίνονται ότι είναι πολλοί και εμείς λίγοι. Όμως μπροστά στο Χριστό μας είναι ένα τίποτα, είναι το ουδέν. Ένα πρέπει εμείς να προσέξουμε, να μείνουμε ανυποχώρητοι μέχρι τέλους, να μείνουμε στερεοί στην ομολογία μας και στον καλό αγώνα που αρχίσαμε. Μόνο τότε θα νικήσουμε. Τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Η Παναγία και ο Υιός της είναι δίπλα μας, μας εμψυχώνουν, μας παρακολουθούν, μας ευλογούν και θα νικήσουμε. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αυτό εύχομαι για όλους όσοι είναι σήμερα συγκεντρωμένοι εδώ, αλλά και για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Καλή δύναμη, καλή νίκη, ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ευχέ της προς Κύριον,
ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος και εις είναι μη εν Χριστώ αδελφοί. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω δύο ακόμα λόγια στο προηγούμενο μήνυμα του Γέροντος. Για άλλη μια φορά, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι λάμπει δια της απουσίας του το Τίμιο Ράσο. Λάμπουν τα παραδείγματα εκείνα των ιεραρχών, των μοναζουσών, των μοναχών, των κληρικών, οι οποίοι θα έπρεπε σήμερα να έχουν κατακλείσει την πλατεία αυτή, θα έπρεπε να έχουμε κλείσει το δρόμο σήμερα, όπως γινόταν και πριν από 40 χρόνια, θα έπρεπε να έχουμε μαζευτεί τόσοι πολλοί, ώστε να υπήρχαν ακόμα και αστυνομία και κανάλια για να μας τραβήξουν. Όμως δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Και για ποιο λόγο? Διότι δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει προδοσία. Πού είναι η κρατούσα εκκλησία? Πού είναι η καθοδήγησή της στον ελληνικό λαό? Αλλά πού είναι και το παλιό ημερολόγιο, όπως θα έπρεπε να αντιπροσωπευτεί και να παρασταθεί εδώ? Ζήσαμε όλοι μας πριν από λίγο καιρό μια μεγάλη προδοσία που έγινε. Ήταν η προδοσία της κρατούσης εκκλησίας την περίοδο του κορονοϊού. Τότε πέσαν οι μάσκες, είδαμε τα ψέματα τα οποία δυστυχώς ρασοφόροι προσπάθησαν να πουλήσουν στον ελληνικό λαό για να τον ξεγελάσουν. Να σας πω ενδεικτικά. Βγήκε η επίσημη εκκλησία και είπε ότι τα νέα εμβόλια είναι ένα καθαρά ιατρικό θέμα και δεν είναι πνευματικό. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να μπερδέψουν τον κόσμο για να δεχτεί το τσίπημα. Ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Στυλιανός Καρπαθίου είναι ένας εκλεκτός επιστήμονας, ο οποίος έχει σπουδάσει στη Σορβόνη. Έχει πάρα πολλούς τίτλους. Είναι διδάκτορ της Μοριακής Βιολογίας και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος την χάνει να είναι και ιερέας του Νέου Ημερολογίου. Είχε ενημερώσει την Διαρχή Ιερά Σύνοδο του Νέου Ημερολογίου που ανήκει ότι, με ντοκουμέντα, ότι τα εμβόλια του κορονοϊού περιέχουν μέσα κυταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρια. Με τον διδάκτορα τον πατέρα Στυλιανό βρεθήκαμε πέρσι στη Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που γινόταν πριν από ένα περίπου χρόνο υπέρ των νοσηλευτών οι οποίοι είχαν τόση μεγάλη πολεμική από το κράτος για να τους υπερασπίσουμε. Όταν λοιπόν είχα μιλήσει με τον διδάκτορα τον πατέρα Στυλιανό μου είχε πει το εξής: «Πατέρα Γρηγόριε, δεν μπορείς να το πιστέψεις, ενώ τους είχα μαρτυρίες επιστημονικές, ακλόνητα στοιχεία, ντοκουμέντα ότι εκτρωμένα κύτταρα από έμβρια υπάρχουν μέσα, η Σύνοδος τα πέταξε στην κυριολεξία στο κάλαθο των Αχρήστων, επιδεικτικά αγνόησε τις δύο ανοιχτές επιστολές μου που τους έγραψα και ήταν σαν να μην έκανα τίποτα. Άρα, πού είναι αυτοί οι αφελείς που τους ακολουθούν και πιστεύουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί η ταγή της κρατούσης εκκλησίας και όλα αυτά τα κάνουν από άγνοια? Είναι όλα ψέματα. Όλοι είναι μέσα στο κόλπο. Και να προχωρήσω. Όταν πέρασε ο κορονοϊός, θα μου πείτε, κάνω μια παρένθεση, γιατί μας λες για τον κορονοϊό αφού σήμερα είμαστε για τις ταυτότητες? Υπάρχει λόγος, κάντε λίγη υπομονή. Είδαμε λοιπόν, λέω και πάλι, ότι την περίοδο του κορονοϊού ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Εκκλησία μας. Είδαμε ιεράρχες της κρατούσης Εκκλησίας να συναγωνίζονται ποιος θα πρωτοπάει πρώτος με την κάμερα της τηλεόρασης να τον δείχνει, να κατεβάζει το ράσο για να κάνει το τσίπημα. Είδαμε για πρώτη φορά στην ιστορία κόκκινες κορδέλες μέσα στην Εκκλησία να απαγορεύουν την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Ζήσαμε νέα οικονομαχία. Πριν από χρόνια, όταν η Εκκλησία μας είχε περάσει την αίρεση της οικονομαχίας, οι τότε οικονομάχοι τι είχαν δει σαν
επιχείρημα. Λέγανε στον κόσμο τον αφελή ότι είμαστε ανάξιοι εμείς, είμαστε αμαρτωλοί να προσκυνάμε τις Αγίες εικόνες, γι' αυτό και προσέταξαν να τις ανεβάσουν ψηλά για να μην τις φτάνουμε. Επιστέψτε με, ζήσαμε καινούργια οικονομαχία με το φεδρό επιχείρημα να μην τις προσκυνάμε για να μην κολλήσουμε κορονοϊό. Έσχος! Και η ασέβεια καλά κρατάει, γιατί είδαμε και τα εξής πρωτάκουστα. Είδαμε μασκοφορημένους παπάδες, είδαμε πιστούς να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία με μάσκες, παρακαλώ, για να μην κολλήσουν. Βρε ευλογημένε, ο ιερός ναός, γι' αυτό λέγεται ιερός, γιατί εκεί μέσα υπάρχει ευλογία του Θεού. Στα παλιά τα χρόνια, ανοίξτε και κανένα βιβλίο να μάθετε, λέει ο ιστορικός, όταν η κοινωνία αντιμετώπιζε λοιμικές αρρώστιες, ξέρετε τι έκανε ο κόσμος, που δεν υπήρχαν ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Στις εκκλησίες τρέχανε για να μην κολλήσουνε. Στις εκκλησίες ταμπουρωνόντουσαν για να μην κολλήσουνε. Όχι να λες ότι μπαίνω στην εκκλησία με μάσκα για να μην κολλήσω από την εκκλησία. Προχωράω. Είδαμε δεσποτάδες της κρατούσης παλαιεκκλησίας και ιερείς, ακούστε να γελάσετε, να δίνουν αντίδερο στον κόσμο φορώντας γάντια οι αθεόφοβοι. Επίσης, το αντίδωρο το έδιναν σε σακουλάκι. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το πιο φεδρό, απαγορεύσανε και τις καμπάνες. Να μην χτυπάνε καμπάνες, γιατί, για να μην κολλήσουμε κορονοϊό από τις καμπάνες. Έσχος! Το ότι καταντήσαμε να γίνουν οι εκκλησίες εμβολιαστικά κέντρα, αυτό είναι ένα άλλο λυπητερό γεγονός. Θυμηθείτε μου, στο μέλλον, οι εκκλησίες της κρατούσης εκκλησίας θα είναι κέντρα τσιπαρίσματος. Και όσοι θέλετε, πιστέψτε το. Και το πιο εσχρό, ακούστε, να γίνει η Ανάσταση στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί άμα γίνει η Ανάσταση 9 η ώρα το βράδυ, δεν κινδυνεύουμε. Άμα γίνει 12 η ώρα το βράδυ, κινδυνεύουμε από τον κορονοϊό. Μα πείτε μου, με τι έχουν να κάνουν, με υποανάπτυκτους ή με λογικούς ανθρώπους? Δεν φάνηκε κανονικά ότι αυτό είναι σχέδιο των μασόνων για να χτυπήσουν την Ορθόδοξη πίστη με την πρόβαση του κορονοϊού? 400 χρόνια τουρκοκρατίας, τέτοιο πράγμα δεν έχει ζήσει ο Ελληνισμός. 400 χρόνια είχαμε σκλαβιά στους Τούρκους, ούτε μία χρονιά άλλαξε η ώρα της Αναστάσεως. Έσχος! Έσχος! Γιατί τώρα τα είπα όλα αυτά, αγαπητοί μου? Διότι ακριβώς το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε και τώρα με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Προσέξτε, όλη η ψευτιά, όλη η κοροϊδία, όλη η προπαγάνδα που έφυγε από την κρατούσα εκκλησία και ενορχιστρώθηκε, θα γίνει και τώρα και με το παραπάνω με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Μην κοιτάτε που ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα όργανα, ακόμα είναι νωρίς. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026, μέχρι τις 6 Αυγούστου του 2026, όπου από τότε θα γίνει υποχρεωτική νέα ταυτότητα, να δείτε τι προπαγάνδα έχουμε να βιώσουμε. Θα βλέπετε, όπως είδατε, δεσποτάδες να τρέχουν, να σκοτώνονται, ποιος θα πάει πρώτος να εμβολιαστεί, έτσι ακριβώς θα βλέπετε δεσποτάδες, μοναχούς, μοναχές, ιερομονάχους, θεολόγους, να κάνουν μια άνευ προηγουμένου προπαγάνδα μέσω της τηλεόρασης,
να πηγαίνουν στα κέντρα που εκδίδουν τις ταυτότητες, να ποζάρουν χαμογελώντας με τη νέα ταυτότητα και να εξτομίζουν όλο εκείνο το σατανικό οχετό των επιχειρημάτων για ποιος λόγους και καλά πρέπει να πάρουμε την ταυτότητα. Ότι αυτή θα μας διευκολύνει στις σχέσεις μας με το κράτος, του σατανά, να συμπληρώσω, ότι με αυτές θα έχουμε αμεσότητα, εξυπηρέτηση και όλα αυτά. Όλα αυτά όμως, να ξέρετε, θα είναι ψέματα, μην τους πιστέψετε. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα δεν έχετε δει και την άλλη πλευρά του νομίσματος, γιατί δεν είναι μόνο η προπαγάνδα, αλλά είναι και ο πόλεμος τον οποίο ειδικά εμείς οι ακολουθούντες στο Πάτρο Εορτολόγιο θα βιώσουμε. Πώς? Θα μας κατηγορούν από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ότι όσοι είναι ενάντια στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ψεκασμένοι, είναι οπισθοδρομικοί, είναι φασίστες. Δεν ξέρω, μπορεί να και μας βγάλουν σχέση ότι έχουμε σχέση και με τους ναζιστές. Αυτό θα το κρίνει το σύστημα τότε, εκείνη την εποχή. Θα μας πούνε ότι είμαστε παραθρησκευτικές οργανώσεις και θα μας φορτώσουν κάθε ρετσινιά για να μας κάνουν να φαινόμαστε στον κόσμο ότι είμαστε το βδέλυγμα της κοινωνίας. Σας ξαναλέω, όλα αυτά θα είναι ψέματα. Και για κάποιον ο οποίος ακόμα τολμά και αμφισβητεί ότι η κρατούσα εκκλησία έχει πλανηθεί απλώς και ότι δεν παίζει τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, θα σας πω δύο ακόμα πάρα πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Πρώτον, άμα δείτε τις ανακοινώσεις της κρατούσας εκκλησίας, αναφέρει ξεκάθαρα το εξής, ότι όλα είναι μια χαρά, δεν κινδυνεύει κανείς, οπότε δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθεί κανείς από την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Και ερωτώ, σήμερα στην εποχή μας όλοι έχουν δικαιώματα, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι κτηνοβάτες, οι παιδόφιλοι, οι ανώμαλοι, μόνο αυτοί που λένε όχι στην ταυτότητα δεν θα έχουν δικαιώματα. Έσχος! Έσχος! Δηλαδή, ποιους πάνε να πείσουν, δεν καταλαβαίνω. Λέει το κράτος, ακούστε τώρα, το εντελώς σαχλό και κατάπτυστο επιχείρημά τους. Η πρώτη δικαιολογία, όταν βγαίνει ο υπουργός για την προώθηση των ταυτοτήτων, ακούστε τώρα, να μην πω καμιά λέξη. Λένε ότι πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες, διότι πρέπει να εναρμοστούμε με τις κοινοτικές οδηγίες για να υπάρχουν ελεύθερα ταξίδια. Βρε Χριστιανέ μου, εγώ δεν θέλω να κάνω ταξίδια, γιατί να πρέπει να πάρω την ταυτότητα? Είναι πόσος και πόσος κόσμος οι οποίοι δεν θέλουν αυτό το μοντέλο. Γιατί έχετε προνοήσει για τους Ιαχωβάδες, για τους Πεντηκοστιανούς, για τους Μασόνους και εμείς να μην έχουμε δικαιώματα? Έσχος σας! Έσχος! Και το τελευταίο. Δεν τρεπτά ακόμα. Για να μην λέτε ότι σας λέω πράγματα τα οποία είναι αφαιρέγγια, ψάξτε στο διαδίκτυο ή όπου αλλού έχετε πρόσβαση και δείτε αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Πριν δύο ακριβώς χρόνια, τέτοια εποχή Οκτώβριος ήτανε, έβγαλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδο της Κρατούσης Εκκλησίας ανακοίνωση. Άμα σας την πω δεν θα την πιστεύετε. Ακούστε τι είπαν οι αθεόφοβοι, οι νεοταξίτες, ακούστε τι είπανε. Αυτός ο οποίος είναι βαπτισμένος δεν φοβάται και να πάρει το τσιπάκι πάνω στο σώμα του. Ακούστε οι άνθρωποι αυτοί τι προπαγανδίζουνε. Προπαγανδίζουνε από τώρα την έλευση του Αντιχρίστου. Στρώνουν το κόκκινο χαλί στον Αντίχριστο. Ντροπή τους! Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Υπάρχουν πολλά αδέλφια μας, πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι σαν πρώτο επιχείρημα για όλα, για τον εμβολιασμό, για τις ταυτότητες, ξέρετε τι μου λένε? Μου έδωσε ευλογία ο γέροντάς μου. Έχω ευλογία από τον γέροντα, εγώ είμαι καλυμμένος. Αγαπητοί μου,
πλανάστε πλάνη ηχτρά. Μα μου λένε, εγώ κάνω υπακοή. Δεν έχω ευθύνη εγώ. Ο πνευματικός μου μου δώσε ευλογία να κάνω το εμβόλιο ή να πάρω το τσιπάκι ή να πάρω την ταυτότητα. Ξέρετε τι θα πω. Μωρή και τυφλή. Ο πνευματικός λέει αυτά που λέει. Αλλά ποιος τον επέλεξε? Εσείς. Άρα εσύ έχεις την ευθύνη που διάλεξες τέτοιο λυκοποιημένα να σε καθοδηγεί. Άξιος! Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Θα βιώσουμε θαύματα. Τρία θαύματα θα πω και φεύγω. Θαύμα που έγινε τώρα και δεν το πήρατε χαμπάρι, γιατί το θαύμα αυτό είναι συγκλονιστικό, δείχνει την πρόνοια του Θεού ότι δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει. Ακούτε τι έγινε. Μετά από πολλή έρευνα, γιατί ό,τι σας καταθέτω σήμερα εδώ θέλω να έχω τις αποδείξεις για να μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Πιστέψτε με, ό,τι θα σας πω είναι κατοχυρωμένο. Λοιπόν, θα με πείτε πλανεμένο, πέστε με. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο θα ανατριχιάσετε. Έγινε η πλημμύρα η μεγάλη στο Βόλο. Νομίζαμε όλοι καιρικά φαινόμενα μας έχουν τρελάνει. Μάλιστα. Για να σας ρωτήσω κι εγώ, χέρι Θεού δεν βλέπετε πουθενά? Μόνο καιρικά φαινόμενα βλέπετε? Μα θα μου πεις, πάτε Γρηγόρη, πού είναι το χέρι Θεού εδώ πέρα, τι σχέση έχει αυτό? Ακούστε να τρομάξετε. Ο Ηλίας ο Σαμαράς, κρατήστε το όνομα, Ηλίας Σαμαράς, είναι ένας πολύ επιτυχημένος εφευρέτης, ο οποίος έχει κάνει τρομακτική ανακάλυψη σε σχέση με τα τσιπ. Έχει ανακαλύψει πατέντα η οποία προφυλάσσει το απαραβίαστο των υποκλοπών από τα τσιπ, και για να μην σας μπερδεύω με πολλά τεχνικά στοιχεία, η εφεύρεσή του, προσέξτε με, η εφεύρεσή του είναι τόσο μα τόσο σημαντική που σήμερα που μιλάμε τα νέα αμερικανικά διαβατήρια, τα διαβατήρια των Ιαπώνων και άλλων βιομηχανικών κρατών γίνονται με τεχνολογία δικιά του. Αυτή η τεχνολογία θα γίνει και στα ελληνικά διαβατήρια και ταυτότητες. Και θα μου πείτε, ωραία όλα αυτά που μας είπες, για συνέχισε. Ο Ηλίας ο Σαμαράς συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία Topan Printing. Είναι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο για την αγορά μηχανημάτων για την έκδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων που έρχονται στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο του κυρίου Σαμαρά είναι στο Βόλο. Με την πλημμύρα όλα σαπίσανε, όλα πήγανε στο βρόντο. Όλα αυτά που είχαν ετοιμάσει, τσιπ, πρίντερ, μηχανές, έπαθαν ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όλα σάπισαν, μούχλιασαν. Δόξα να έχει ο Κύριος. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα, αυτά είναι κοινικά φερόμενα? Πιστέψτε με, το ξαναλέω, μακάρι να είμαι πλανεμένος. Εγώ πιστεύω ότι ο καλός Θεός που αγαπάει τους λίγους όλα αυτά τα έκανε για να γίνει επίτηδες αυτή η καταστροφή. Το πιστεύω αυτό, σας καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Όμως, όσο και αν ο καλός Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνει θαύματα, κάποια στιγμή κακά τα ψέματα, έτσι, οι προφητείες θα επαληθευτούν. Θα έρθουν όλα αυτά. Έρχονται λοιπόν και μου λένε, πάτε Γρηγόριε, τι θα κάνουμε? Να πούμε όχι είναι εύκολο. Πώς θα ζήσουμε, τι θα κάνουμε, τα παιδιά μας, τι θα φάμε, τα φάρμακά μας? Και λέει, απαντάω σε αυτό. Ακούστε τι λέει η παράδοσή μας, η πίστη μας, αγαπητοί μου, για να τονωθείτε. Γιατί δυστυχώς κανείς δεν τα λέει αυτά και ο κόσμος σήμερα έχει πέσει σε απελπισία. Οι τρεις παιδες, τους είπε ο τυραννός, αν δεν προσκυνήσεις θα σε κάψω. Τίποτα, δεν προσκυνάνε. Τους πήγε φυλακή, τους παρέστησαν σε δεύτερη εξέταση. Θα σας μαστιγώσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Αν δεν προσκυνήσετε θα σας κάψω ζωντανούς. Τίποτα. Τρίτη εξέταση τα ίδια.
αποφάσισε ο τύραννος να τους κάψει στην Κάμινο. Πήγαν λοιπόν οι στρατιώτες, μπροστά οι τρισπέδες, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήταν ο Θεός πουθενά. Ούτε σημείο, ούτε θαύμα, τίποτα. Μέχρι την τελευταία στιγμή τίποτα. Μπροστά οι τρισπέδες. Θα αλλαξοπιστήσετε? Όχι. Ο Θεός πουθενά, κανένα θαύμα. Άνοιξε η πόρτα της Καμίνου. Οι πέδες βλέπουν τη φωτιά. Θα αλλαξοπιστήσετε? Όχι, με τίποτα. Θα σας ρίξουμε μέσα. Θα αλλαξοπιστήσετε? Όχι. Φτάνουν στο τελευταίο σκαλοπάτι. Τους λένε οι στρατιώτες, θα αλλαξοπιστήσετε? Όχι. Ο Θεός πουθενά δεν φάνηκε. Τους ρίχνουν μέσα. Και τότε, όταν χάθηκε παντελώς κάθε ελπίδα βοηθείας από κάθε άνθρωπο, τότε και μόνο τότε φάνηκε η βοήθεια από το Θεό. Και ξαφνικά, με το που έπεσαν στη φωτιά, έγινε δρόσος. Αυτό το θαύμα θα ζήσουμε κι εμείς. Απλώς θέλει ο Θεός την υπομονή μας, θέλει ο Θεός να είμαστε αταλάντευτοι μέχρι τελευταία στιγμή. Και άμα, αγαπητοί μου, μέχρι τελευταία στιγμή δείξουμε πίστη, θα δούμε το θαύμα. Τελευταίο παράδειγμα και τελειώνω τη συζήτησή μου. Ο Άγιος Νιλίος Ομοιροβλήτης. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε πάρα πολλούς Αγίους. Ένας από αυτούς, πολύ μεγάλος Άγιος, είναι ο Άγιος Νιλίος Ομοιροβλήτης, Αθωνίτης αλλιώς λέγεται, ο οποίος έχει βγάλει καταπληκτικές προφητείες για την εποχή του Αντιχρίστου. Ακούστε λοιπόν και τρομάξτε. Σε σένα, αγαπητέ, το αφιερώνω αυτό, που φοβάσαι ότι άμα δεν πάρεις την ταυτότητα θα πεινάσεις και θα έχεις ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Σε σένα αφιερώνω αυτό το θαύμα. Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτός ο μεγάλος Άγιος. Λέει, αγαπητέ, όταν την εποχή του Αντιχρίστου δεν θα έχεις καμία πρόσβαση σε τροφή, σε νερό, στην κάθε υλική παρηγοριά που θέλει το ανθρώπινο σώμα, μη φοβάσαι, λέει, τόσο πολύ θα σε χαριτώσει ο Θεός, ώστε θα βρίσκεις, λέει, στη φύση, στα δέντρα, ένα καρπό, ένα κουκούτσι ελιάς, μία σταφίδα, ένα τίποτα, ένα ξερό καρπό, κάτι, θα το τρως. Και τόσο πολύ θα σε ευλογεί ο Θεός, που για εβδομάδες δεν θα πεινάς. Αυτή είναι η πίστη μας. Δόξα να έχει ο Θεός. Κρατήστε καλά. Από αυτό το βήμα λέμε σε όσους μας παρακολουθούν και μας καταγράφουν, γιατί σίγουρα έχουν στείλει αυτοί τα τσιράκια τους, λέμε όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι. Όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά. Όχι. Όχι στο χάραγμα του θηρίου. Όχι. Ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Η Παναγία μαζί μας και καλοί αγώνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Γρηγόριο, εκπρόσωπο από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πρώην εισαγγελέας κύριος Ιωάννης Σακάς και πρόεδρος του Κινήματος Δικαιοσύνης. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον κύριο Σακά. Ελάτε, κύριε Σακά. Θα ήθελα, παρακαλώ λίγο, θα περιέλθει τώρα αυτή από την οικονομική ενίσχυση, γιατί καταλαβαίνετε και θα πρέπει λίγο να μας συγχωρέσετε για να καλύψουμε αυτό όλο το κόστος των εκδηλώσεων, δεν έχουμε άλλους χορηγούς. Έτσι θα περιέρθει η Επιτροπή που λέμε Οικονομική Ενίσχυση από το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, ό,τι προορίστε. Βοηθήστε λίγο, γιατί δεν έχουμε άλλο στήριγμα και άλλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σακά στο βήμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, που έχετε έρθει σήμερα εδώ για να εκφράσετε ένα χριστιανικό αλλά συγχρόνως και ένα δημοκρατικό καθήκον και ένα δημοκρατικό και χριστιανικό πιστεύω. Εγώ θα σας απασχολήσω λιγότερο και φυσικά θα σας μιλήσω από πλευράς νομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής ένομης τάξης, που δυστυχώς ένα 41% των εγκύρων ψηφοδελτίων ή στην πραγματικότητα ένα 20% του εκλογικού σώματος αφαιρουμένων της νεολαίας από 17 ετών και κάτω έβαλε μπροστά έναν κυβερνητικό μηχανισμό να νομοθετήσει.
και ας προχωρήσουμε πρώτα-πρώτα από αυτό τον περιβόητο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιβόητη νομική διάταξη κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ευρωπαϊκής Ενότητας. Έχει άμεση εφαρμογή. Υποχρεώνει τα κράτη-μέλη, τις κυβερνήσεις, αλλά και τα νομοθετικά όργανα να νομοθετήσουν μέσα στο πλαίσιο αυτό που νομοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που δεν είναι δημοκρατικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι λέει ο κανονισμός αυτός ο περιβόητος 1157 του 2019 εν μέσω κορονοϊού, ενώ διαδίδεται ο περιβόητος κορονοϊός το καθαυτό ένα ιατρικού ελέγχου παγκοσμίως της ανθρώπινης κοινότητας. Μας λένε λοιπόν ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των λαών της Ευρώπης για την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αλλά πώς όμως δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας? Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περιβόητη ΣΛΕ. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εκδίδουν και να ανανεώνουν τα δελτία ταυτότητας ή τα διαβατήρια για τους υπηκόους τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό τους όρους όμως που καθορίζονται στην οδηγία. Ένα μεγάλο ψέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2019 το σκαρφίστηκαν και το κάνανε όριμο το σχέδιό τους, ότι να, η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα βοηθάει στην ασφάλεια και την προστασία των λαών. Και γιατί τόσο καιρό ύπουλοι διοικούντες την Ευρωπαϊκή Ένωση αφήσατε το μουσουλμανικό στοιχείο να εισρέει, να σας σκοτώνει, να σας εκβιάζει, να σας απειλεί και να σας δημιουργεί πρόβλημα σε αυτή την περιβόητη ασφάλεια και δικαιοσύνη? Μπορούσατε να πάρετε άλλα μέτρα, αυτό εννοώ, αλλά αυτοί όχι, θέλαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, έτσι, της μη ύπαρξης δημόσιας ασφάλειας, και για να ταξιδεύεις θέλουν να απαιτούν με κανονισμό που έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα που θα διαβάζεται ανέπαφα. Θα διαβάζεται ανέπαφα. Τι λένε όμως αυτοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φαίνονται ως δημοκράτες αλλά ενεργούντες με υπουλότητα? Λένε ότι πρέπει να έχει τα προσωπικά σου στοιχεία για να τα διαβάζουν, για την ταυτοποίησή σου, ψηφιακή ταυτότητα, καθώς επίσης και τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Πολύ ωραία. Μα εμείς είχαμε παλιότερα αστυνομικές ταυτότητες με τα στοιχεία μας, τα προσωπικά και δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτοί θέλουν δύο δακτυλικά αποτυπώματα, συν την ψηφιακή φωτογραφία, με ορισμένες προδιαγραφές που λένε. Αυτά είναι τα ελάχιστα. Αλλά να δείτε τώρα την υπουλότητα. Λένε ότι εκτίμησαν ότι τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται, θα οφείλουν να εκδίδουν τη νέα ταυτότητα
και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Δηλαδή, αφήνουν μία κερκόπορτα για να λένε ότι να η Ελλάδα έβαλε αυτά που έβαλε συμμορφούμενη στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβαλε και άλλα στοιχεία. Και πράγματι, θα το πούμε παρακάτω, τι λέει αυτή η περιβόητη υπουργική απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών. Η νομοθεσία της Ευρωβουλής, ο κανονισμός, μας λέει ότι εάν το κάθε κράτος μέλος που δικαιούται, λέει, με την νομοθεσία του, οπότε εδώ τίθεται θέμα, βάλει και άλλα στοιχεία μέσα, χωρίς να εξετάζει εάν αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα συνταγματικά δικαιώματα που ακούσατε πριν, και δεν θα τα αναπτύξω αφού τα ακούσατε για να κερδίσουμε χρόνο, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα επαρκή χώρο για να περνάνε και να καταχωρούνται τα δεδομένα. Επαρκή χώρο για τα δεδομένα. Και φυσικά, όπως είδατε, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, όπως εκπροσωπείται λαϊκά, έτρεξε αμέσως και πέρασε υπουργική απόφαση την 820 στις 17 Φεβρουαρίου 2023, αρκετά πριν τις εκλογές, που τροποποιούσε προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση. Και μέσα σε αυτή δήθεν ότι σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, έκανε αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η περιβόητη Βουλή και το περιβόητο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην παράγραφο, στο άρθρο 1, στην παράγραφο 4, ότι θα δύναται να αποθηκευθούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εάν αποφασιστεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο. Ηλεκτρονική ταυτότητα που θα διαβάζεται ανέπαφα. Και ποια θα είναι τα σημεία, γίνεται ένα μεγάλο θέμα, ποια θα είναι τα σημεία όπου θα διαβάζεται ανέπαφα, εκτός των συνόρων αφού θες να ταξιδέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν έχουν καθοριστεί και εδώ είναι το θέμα, και ποια άλλα δεδομένα θα αποθηκευθούν προκειμένου να προχωρήσουν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τη νέα έκδοση του ναζισμού και του φασισμού ουσιαστικά την παρουσιάζουν, και αυτό είναι και αποκαλύπτονται, ως υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή ηλεκτρονικού φακελώματος. Αυτή η κατάσταση, η δρομολογημένη, είναι παραβίαση φυσικά του άρθρου 5 παράγραφος 1, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Μπακάλης, διότι θα μας εμποδίζει όλους να συμμετέχουμε στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, και η κοινωνική ζωή της χώρας εκφράζεται και με το άρθρο 3 του Συντάγματος, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Θα φτάσουν σε σημείο να βάζουν τρικλοποδιές στα συνταγματικά δικαιώματα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι μία διαδικασία με την οποία υποσκάπτουν το ίδιο το Σύνταγμα, ενώ δυστυχώς υπάρχουν και δικαστές, και το είδατε στο πρώτο μνημόνιο από το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι όλοι αυτοί που πέρασαν το πρώτο μνημόνιο
κινούνται στα άκρα όρια του συντάγματος, αλλά δεν πήδηξαν το φράχτη. Τα όρια είναι μέσα από το φράχτη του συντάγματος. Μας έκαναν και μάθημα συνταγματικότητας, αλλά είναι κοντά στα όρια. Ουσιαστικά μας φτιάξανε από το Συμβούλιο Επικρατείας και μία οριοθέτηση συνόρων δηλαδή. Και είδαμε κάποιες συμπεριφορές μέσα στο Συμβούλιο Επικρατείας και τους είδαμε πώς συμπεριφέρονται και σήμερα σε άλλα αξιώματα. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, για να μην μακρηγορώ, θα πρέπει συχνά πυκνά να γίνονται συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις κατά της νέας αυτής υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή επιστημονικής σύγχρονης Γκεστάμπο. Αυτοί είναι οι ναζιστές, αλλά σε άλλη έκδοση, και θέλουν να μας παρουσιάζουν εμάς που εκφράζουμε την πεποίθησή μας, τα δημοκρατικά μας αισθήματα, τα χριστιανικά μας αισθήματα, θέλουν να μας παρουσιάζουν ως οπισθοδρομικούς. Αυτοί είναι οι ύπουλοι και έχουν παρασύρει και σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού, αλλά το τέχνασμα για να σας παρασύρουν, θα σας παρουσιάσουν με τα επιστημονικά συμβούλια που έχουν και όπου συνεργάζονται καθηγητές, νομικοί, συνταγματολόγοι και τεχνοκράτες, οικονομολόγοι, αλλά και άνθρωποι που ξέρουν από ηλεκτρονικά. Μίλησε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος του Άγιο Όρος για το Βόλο που είχε την εγκατάσταση για τα τσιπάκια. Συνεργάζονται όλοι αυτοί γιατί ακολουθούν ένα, το χρήμα. Εντάσσονται στην ιδεολογία του χρήματος, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση όταν το χρειάζεται πάει και παίρνει δάνεια και αυξάνεται και το δημόσιο χρέος, και θα σας πούν αργότερα για την φοροδιαφυγή για να πληρωθεί το δημόσιο χρέος. Μα εσύ με τις κομπίνες που κάνεις αυξάνεις το δημόσιο χρέος. Μπορώ να μετακινηθώ και χωρίς αυτή την περιβόητη ταυτότητα. Δακτυλικό αποτύπωμα υπήρχε παλιότερα και στην αστυνομική ταυτότητα. Θέλεις να βάλεις δύο δακτυλικά αποτυπώματα, φτιάξουν λίγο πιο μεγάλοι, να πέφτουν δύο δακτυλικά αποτυπώματα όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τρόποι, αλλά όχι. Αφενός μεν θέλουν να πετύχουν δύο σκοπούς και μάλλον τρεις σκοπούς. Έναν, να ανοίξουν εργασίες με απευθείας αναθέσεις και να διοικητευτεί το δημόσιο χρήμα και να δανειστεί το ελληνικό κράτος από αυτούς τους διαχειριστές που ψήφισε κάποιο μέρος της ελληνικής κοινωνίας κάνοντας μεγάλο σφάλμα, τους μνημονιακούς δηλαδή, και γέμισε τη Βουλή με τα μνημονιακά σκύβαλα. Το δεύτερο είναι να παρακολουθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, θα επανέλθω για λίγο σε αυτό, και το τρίτο είναι να εγκλωβίσει η κυβέρνηση αυτή που σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται τον ελληνικό πληθυσμό σε ένα ηλεκτρονικό πλέον μαντρί προχωρημένης τεχνολογίας που θα το υπηρετούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή η νέα ηλεκτρονική Γκεστάμπο. Όσον αφορά για το δεύτερο σημείο που είπα, για τα δεδομένα, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εάν προσθέσετε και άλλα στοιχεία θα βάλετε επαρκή χώρο στην αστυνομική αυτή ταυτότητα. Αλλά αφού θα χρειάζεται η ταυτότητα επαρκή χώρο, θα πρέπει και να μεγαλώσει. Και είπαμε, να, για τα δύο δακτυλικά αποτυπώματα, μεγαλώσε την προηγούμενη αστυνομική ταυτότητα. Βάλτε και μία ψηφιακή φωτογραφία. Θέλουν όμως, για να παίξουν ένα άλλο παιχνίδι, αν θυμάστε, πρόσφατα είχε έλθει ο Bill Gates στην Αθήνα για το cloud, το σύννεφο.
τον αποθηκευτικό χώρο. Όλα αυτά τα δεδομένα δεν σας είπε κανένας πού θα χρειαστεί να αποθηκευθούν, όταν με το άρθρο 1 παράγραφος 4 θα αποθηκευτούν στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Φυσικά σε αυτό που μίσθωσαν το cloud, και θα τα χειρίζεται από εκεί μέσα το cloud, σύννεφο δηλαδή στα αγγλικά, δεν είναι σύννεφο, είναι σερβερ αποθηκευτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί που υπάρχει αυτή η ραγδαία εμφάνιση της ανομαλίας που εισήλθε και στην Ελλάδα, της σεξουαλικής ανομαλίας, και την είδατε που παντρεύονται, λοιπόν, αυτοί οι ανώμαλοι χαρακτήρες θα υποκλέπτουν τα προσωπικά δεδομένα. Με επιστήμονες πάνω στη στατιστική μπορούν να βγάλουν αποτελέσματα και να βλέπουν πόσο μπόρεσαν και κάνανε τους Έλληνες πειραματόζωα. Γι' αυτό βγήκε η πρώτη η νομοθεσία αυτή για ηλεκτρονική ταυτότητα, και με άλλα δεδομένα, πρόβλεψη, μην χάσουν, και για άλλα δεδομένα που θα βάζουν μέσα σε αυτό το εργαλείο. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, θα πρέπει να κρατάτε ψηλά το κεφάλι, να μην υποκύπτετε στις υπουλότητες αυτής της εκτελεστικής εξουσίας, και αυτό το πολιτικό νομοθετικό μαντρί που είναι στη Βουλή, που κακώς για μένα το ψήφισε και έβαλε τόσους μνημονιακούς εκεί μέσα, που είναι τα πιστά σκυλιά της αλωτρίωσης και του ξεπουλήματος της πατρίδας μας. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να σώσει την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακά, τον πρώην εισαγγελέα, γιατί τόσο πολύ πραγματικά σημαντικές συνταγματικές έτσι διευκρινήσεις. Και τώρα αμέσως να έρθει στο βήμα από το Άγιον Όρος ο πατέρας Σάβας. Υποδεχτείτε τον. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, με χαρά ήρθαμε να πάρουμε και εμείς μέρος σε αυτή την ομολογιακή σύναξη. Δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση από τους αγαπητούς συναγωνιστές για να διατρανώσουμε μια φορά ακόμα την πίστη μας, διότι όλα αυτά που υποθήκαν από τους προλαλήσαντες δεν θα τα επαναλάβουμε. Θα είναι μικρός ο χαιρετισμός μας, αλλά πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η σύναξη σήμερα, αυτή η συγκέντρωση, ότι πλέον έφτασε η ώρα να δώσουμε την ομολογία μας. Ναι μεν θα πούμε όχι και λέμε όχι και στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, είπαμε όχι και στα εμβόλια και σε οτιδήποτε αντίχριστο θέλουν να μας επιβάλλουν, διότι πλέον βλέπετε ότι και η διοικούσα εκκλησία έχει προδώσει του Χριστού, έχουν εισέλθει τα πλοκάμια της μασονίας παντού, και δυστυχώς υπάρχουν λίγοι, ευτυχώς γι' αυτό, οι οποίοι κρατάνε την πίστη. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι ιερείς που κρατάνε την πίστη και κάποιοι μοναχοί που έχουν ξεσηκωθεί. Αυτά όλα που έχουν σκοπό να επιβάλλουν θα επιβληθούν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ο λόγος μας θα είναι πνευματικός. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αντισταθούμε, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που βιώνουμε αυτές τις εποχές. Δεν νοείται ο χριστιανός να μην έχει χαρά μέσα του όταν καλείται να δώσει την ομολογία του. Γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς προσωρινοί. Πείσουμε την ανάγκη φιλοτιμίαν. Σήμερα είμαστε και δεν ξέρουμε κι αν σήμερα θα είμαστε. Αύριο δεν ξέρουμε που θα είμαστε. Αυτός που είναι αιώνιος και αυτό που μένει σαν αξία αιώνια είναι μόνο ο Χριστός και η ορθοδοξία του, η πίστη του, την οποία πίστη την έχουμε παραλάβει από τους Αγίους Πατέρες. Δυστυχώς εμείς είμαστε η αιτία που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σήμερα. Εμείς έχουμε ξεφύγει από το Θεό, δεν υπάρχει μετάνοια, έχει γίνει φοβερή προδοσία στην πίστη. Όλοι ξέρετε για τον οικουμενισμό, που είναι το άρμα του Αντιχρίστου, έτσι έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς,
ότι ο οικουμενισμός θα είναι το άρμα του Αντιχρίστου. Είναι εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκοσμικεύθηκε. Ο κόσμος εκοσμικεύθηκε, έγινε κόσμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος μας λέει ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Χριστό. Πάντες εξέκλειναν, άμα εχριώθησαν, ουκ έστιν ποιόν χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Δεν υπάρχουν χριστιανοί σήμερα. Κάποιοι είπαν ότι είναι λίγοι, λέει, σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση. Πάρα πολλοί είμαστε. Ο Χριστός είπε, μη φοβού το μικρό πίμνιον. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τίποτε. Είναι χαρά μας όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι είναι χαρά μας να δίνουμε ομολογία και ο χριστιανός γι' αυτό προορίζεται. Να δώσει ομολογία και αν χρειαστεί να τη δώσει με τη ζωή του. Το ότι δεν θα πάρουμε ηλεκτρονικές ταυτότητες, αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε καν συζητείται. Το ότι είναι άρνηση του Χριστού, αυτό είναι αποδεδειγμένο πάρα πολλές φορές. Το ότι υπάρχει ύπαρξη, το ότι έχουμε τεκμηριώσει την ύπαρξη του αντίχριστου αριθμού, του ονόματος του θηρίου, και αυτό είναι κάτι αποδεδειγμένο από πάρα πολλούς και ειδικά από τεχνοκράτες. Εμάς λοιπόν τι μας μένει, τι μας απομένει? Μας απομένει να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Η απόφαση είναι η λυμένη. Δεν τίθεται ζήτημα για μας. Ναι μεν θα γίνουν διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ναι μεν θα αντισταθούμε και αν μπορέσουμε θα κάνουμε και ως ορθόδοξοι Έλληνες πολίτες την αντίστασή μας, αλλά όταν θα μας τις επιβάλλουν, γιατί ήδη οι ταυτότητες έχουν αρχίσει και εκδίδονται. Να το ξέρετε αυτό. Ήδη τις παίρνουν οι άνθρωποι και τρέχουν και τις παίρνουν. Και μέχρι το 26 θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Η συγκέντρωση λοιπόν αυτή που γίνεται σήμερα για μας, τους Αγιορείτες και για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, έχει ένα σκοπό. Να δυναμώσει η ψυχή μας, να μην προδώσουμε τον Χριστό. Γιατί αυτό ζητάνε. Ζητάνε να προδώσουμε τον Χριστό, να τους δώσουμε την ψυχή μας για να μας δώσουν ένα πιάτο φαγητό. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτό. Γι' αυτό πρέπει να αδυναμώσουμε με τη μετάνοια, με την προσευχή, με το να καταλάβουμε ότι είμαστε προσωρινοί, με το να δούμε την προδοσία της πίστεως και τελικά να καταλάβουμε πόσο ευνοημένοι είμαστε από τον Θεό και πόσο ευλογημένοι είμαστε που ζούμε σε αυτή την εποχή. Μας δίνεται ευκαιρία να ομολογήσουμε τον Κύριο, να μην δεχτούμε αυτές τις αντίχριστες ταυτότητες που οδηγούν στο χάραγμα και να γίνουμε ομολογητές, να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δεν θέλαν οι Άγιοι, αυτό δεν μας διδάσκουν οι Άγιοι, να κρατήσουμε την πίστη μας για να μπορέσουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και τι θα δώσει αντάλλαγμα ο άνθρωπος για την ψυχή του? Όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο αξίζει μια ψυχή. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να φοβηθούμε, γιατί όπως είπε και ο προλαλήσαν Πάτερ, ότι αυτά θα γίνουν. Δεν πάμε να τα αποφύγουμε. Δεν είμαστε φυγόπονοι. Ο χριστιανός όταν έρχονται αυτά προβάλλει το στήθος του μπροστά και λέει εμείς είμαστε εδώ για να μαρτυρήσουμε. Αυτό είναι ο χριστιανός. Ούτε φοβόμαστε, ούτε είμαστε ομοφοβικοί που λένε κάποιοι, ούτε φοβόμαστε τις ταυτότητες, ούτε τίποτε. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε μολόν λαβέ, μόνο που δεν είχαν Χριστό. Τι πρέπει να πούμε εμείς που έχουμε τον Χριστό και μας περιμένει η αιώνια βασιλεία? Να χάσουμε την ψυχή μας για μια ταυτότητα, για ένα εμβόλιο? Γιατί θα φοβηθούμε? Το μόνο που φοβάται ο χριστιανός είναι η αμαρτία και το φοβερό κριτήριο του Κυρίου. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Όταν οι Εβραίοι, οι αχάριστοι Εβραίοι ήταν στην Αίγυπτο, έβρεχε μάνα ο Κύριος και τους έτρεφε 40 χρόνια. Και εμάς δεν θα μας βοηθήσει? Και να μην μας βοηθήσει. Οι τρεις παιδες που ήταν μέσα στην Κάμινο είπαν αυτό το πράγμα. Είμαστε άξιοι, Κύριε, λέει, για να πεθάνουμε. Γιατί αυτά που παθαίνουμε, τα παθαίνουμε λόγω των αμαρτιών μας. Αλλά δεν θα προδώσουμε την πίστη μας. Έτσι λέμε κι εμείς. Ναι, μπορεί να είμαστε άξιοι για αυτά που παθαίνουμε, γιατί έχει γίνει προδοσία και είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Αλλά όμως εδώ θα πούμε έως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα παραλάβουμε καμία ταυτότητα, θα κολλήσουμε στην παράδοσή μας, θα κολλήσουμε στην Αγία Γραφή, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, στην Ορθοδοξία μας, διότι αυτή είναι η μόνη σωτηρία. Να ξέρετε ότι ο αγώνας αυτός είναι προσωπικός. Όταν θα έρθουν αυτές οι στιγμές
και θα μας πούνε τέρμα πλέον, δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις, θα πρέπει να έχεις αυτό το έγγραφο, το οποίο δεν θα είναι τίποτε. Όπως λένε και οι διοικούσα εκκλησία, βγαίνουν οι επίσκοποι, οι οποίοι έχουν το ρόλο του διαβόλου πλέον και λένε δεν είναι τίποτε, εμείς θα πάρουμε και δύο τσιπάκια όταν θα βγούνε, και στο δεξί και στο αριστερό. Να τους χαίρεστε. Όταν θα βγουν αυτά λοιπόν, ο καθένας θα το αντιμετωπίσει μόνος του το θέμα. Μόνοι μας θα καλούμαστε να δώσουμε την ομολογία μας. Και ποιος θα είναι αυτός που δεν θα προδώσει τον Χριστό? Θα είναι αυτός που είναι στερεός, εδραίος, θα μείνει στην πίστη του και θα περιμένει αυτό που λέμε την καλή απολογία. Γι' αυτό λοιπόν μην φοβηθούμε να χάσουμε αυτή την πρόσκαιρη ζωή για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο χριστιανός. Εκεί εμείς έχουμε την ελπίδα μας, εκεί νοηματοδοτούμε τη ζωή μας. Είμαστε προσωρινοί σε αυτή τη ζωή. Ανά πάσα στιγμή φεύγουμε. Το μόνο που μένει αιώνιο είναι ο Τριαδικός Θεός και η ψυχή μας, η οποία θα καταταχθεί ανάλογα με τις πράξεις μας. Το να χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών για μία ταυτότητα είναι ό,τι πιο ανόητο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτοί έχουν πουλήσει την ψυχή τους. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν την πουλάμε την ψυχή μας. Εμείς έχουμε χάραγμα. Έχουμε χαραχτεί με το Άγιο Μύρο, με το σημάδι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και αυτό θα παραμείνουμε μέχρι τέλος της ζωής μας. Αυτός ο μικρός χαιρετισμός, αυτό αποσκοπεί να δυναμώσουμε, να είμαστε εν ενότητη, εν αληθεία και εν αγάπη. Να μείνουμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Πρέπει να έχουμε ενότητα σε αυτό. Χρειάζεται ενότητα. Και χρειάζεται να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Έρχονται δύσκολες εποχές. Είναι προφητευμένα. Ναι, μεν δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Πρέπει όμως να στηριχτούμε και αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πολυνοχυρά. Γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε εδώ. Για να βοηθήσουμε και τους αδελφούς που κάνουν αυτόν τον αγώνα και να δώσουμε και εμείς την ομολογία μας. Για τον Κύριό μας, για την αγάπη του Χριστού. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Σάβα, το περιβόλι της Παναγία μας. Έχουμε μεγάλες ευλογίες. Αυτό είναι σήμερα και το ιδιαίτερο μήνυμα και η ευλογία που έχουμε. Και αμέσως τώρα να έρθει στο βήμα ο συναγωνιστής και ομολογητής από το ΙΝΚΑ, εκπρόσωπος ο Πιλάτης ο Άγγελος. Ελάτε. Σεβαστοί πατέρες, γερόντισες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας, αυτή τη διαμαρτυρία. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που η Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνας μαζί με το ΙΝΚΑ είχαμε πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στον ίδιο χώρο κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Τότε βρισκόμασταν εδώ για να μην εκδώσουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ενώ σήμερα για να φροντοφωνάξουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν θα πάρουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα. Να πούμε όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην παρακολούθησή μας και στο φακέλωμά μας. Όχι. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για αλλαγή της υπάρχουσας ταυτότητας, όπως μας λένε, αλλά για την έκδοση μιας νέας ψηφιακής βιομετρικής κάρτας. Δεν είναι ταυτότητα, η οποία έχει ανέπαφο τσιπάκι που αναπρογραμματίζεται και αποθηκεύει διάφορα στοιχεία, ακόμη και τα βιομετρικά του κατόχου της. Για να πάρουμε τις νέες βιομετρικές ταυτότητες μας είπαν αισχρά ψέματα. Ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι η νέα ταυτότητα δεν θα έχει τσιπάκι. Όμως γνωρίζουμε ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό που είχε ακυρωθεί ετοιμάζαν να τοποθετήσουν όχι ένα τσιπάκι, αλλά 2. Όταν η κυβέρνηση
μιλάει για διαφάνεια, για ποιο λόγο είναι απόρριτα τα στοιχεία των βιομετρικών ταυτοτήτων, τι μας ετοιμάζει ο Μητσοτάκης και η κουστοδία του πίσω από την πλάτη μας. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι η αρχή των όσων θα μας επιβάλλουν με στόχο τη διαρκή παρακολούθηση και το φακέλωμα του πολίτη. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε υπερχρεωτική ημερομηνία αλλαγής των ταυτοτήτων μέχρι τον Αύγουστο του 2026, με πρόστιμα σε όσοι την παραλάβουν. Φαίνεται η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόγνωση για να απειλεί με πρόστιμα, όπως έκανε και με τα εμβόλια, δείχνοντας το πραγματικό της πρόσωπο. Είναι μια κυβέρνηση ολοκληρωτισμού, φασιστική θα έλεγα. Σε ένα κράτος δίκαιο και πρόνοιας δεν χωρά καμία υπερχρεωτικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Αντίθετα, αυτές τις πρακτικές τις έζησε η χώρα μας με τη γερμανική κατοχή, αργότερα με τη Χούντα και πρόσφατα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τα μέτρα που πήρε για τον κορονοϊό. Φαίνεται να μην διαφέρεται με τους φίλους σας, τους ναζιστές της σύγχρονης γερμανικής κυβέρνησης. Αυτοί σας υποχρεώνουν και σας διδάξανε να κυβερνάτε και να καταστρέφετε οικονομικά μια χώρα. Όσα βιώνει η χώρα μας είναι αποτέλεσμα της δικιάς σας πολιτικής. Γι' αυτό, φίλοι μου, δεν ακούμε την προπαγάνδα τους. Κλείνουμε τις τηλεοράσεις. Δεν είμαστε έρμια της χειραγώγησής τους. Δεν είμαστε η μάζα που θέλουν. Δεν είμαστε πρόβατα. Είμαστε άνθρωποι με σκέψη, βούληση και αποφασιστικότητα. Είμαστε ελεύθεροι και παλεύουμε για την ελευθερία μας. Για όσους έχουν συγχαθεί το πολιτικό σύστημα της χώρας, η αποχή, να ξέρετε, δεν είναι λύση. Οι εκλογές είναι το μόνο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Η χώρα μας χρειάζεται ενεργούς πολίτες. Να ενωθούμε όλοι μαζί, μαζί με την νεολαία μας που καταστρέψανε το μέλλον τους. Έχετε υπόψη σας ότι κάθε δικαίωμα που μας θερούν δεν θα το αποκτήσουμε ποτέ ξανά. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να πούμε στην κυβέρνηση όχι στην παγκοσμιοποίηση και στο ηλεκτρονικό φασισμό. Όχι στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα δεν είναι το πειραματόζωο της Ευρώπης. Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Το ΙΝΚΑ είναι κατά της υποχρεωτικότητας, θέτοντας το δικαίωμα της επιλογής ως το σημαντικότερο και χτυμένο του καταναλωτικού κινήματος, μαζί με το δικαίωμα της ασφάλειας. Ας μην ξεχνάνε ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει τον Νοέμβριο να εκδώσει το νέο ενιαίο προσωπικό αριθμό πολίτη, που θα δίνεται σε όλους μας από την ημέρα που γεννιόμαστε και θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη διάρκεια της ζωής μας. Θα συγκεντρώνει όλους τους αριθμούς των κρατικών εγγράφων, όπως είναι το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ, τον αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας και άλλα πολλά. Η αριθμοποίηση του προσώπου και μετατροπή του πολίτη σε άνθρωπο αριθμό είναι πλέον έτοιμη. Είναι ο ΕΚΑΜ με άλλη ονομασία. Ο αντίστοιχος αριθμός που είχαν γραμμένο στο χέρι τους οι κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Auschwitz και του Dachau. Οι ναζιστές ξαναήρθαν στην πατρίδα μας με υποστηριχτές τους νοσύλλογους πολιτικούς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μας ετοιμάζουν και το ψηφιακό ευρώ, όπου δύναται σύντομα να καταργήσει τα μετρητά, οδηγώντας μας στην αχρήματη κοινωνία και στην εξάρτησή μας μόνο από τα ψηφιακά μέσα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ηλεκτρονικό χρήμα δεν είναι χρήμα. Επειδή για να δούμε μόνο το τραπεζικό μας λογαριασμό
θα πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που να λειτουργούν ταυτόχρονα. Πρώτη, να έχουμε και να λειτουργεί μια ηλεκτρονική συσκευή που θα έχει δυνατότητα διασύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν μας χαλάσει δεν έχουμε χρήματα. Εάν βραχυκλώσει δεν έχουμε χρήματα. Εάν καεί δεν έχουμε χρήματα. Δεύτερο, να υπάρχει ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργεί αυτή η συσκευή. Διακοπή ρεύματος, φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί. Δεν έχουμε χρήματα. Πεθάναμε. Και τέλος να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένα από τα τρία αν δεν υπάρχει, δεν έχουμε ηλεκτρονικό χρήμα. Υπάρχει όμως και μία τέταρτη προϋπόθεση που τη ζήσαμε. Θυμάστε τα capital controls που μας στέρισαν την πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, που ήταν μία απόφαση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί διαπιστώσαμε ότι τα χρήματα στις τράπεζες δεν είναι δικά μας. Υποτίθεται ότι μας ασφαλίζουν, όμως η κάθε κυβέρνηση και η κάθε τράπεζα, εάν θέλει, μας τα δίνει όταν τα ζητήσουμε, παρόλο που μπορεί να τα έχουμε και ανάγκη. Θα είναι σημαντικό να σας αναφέρω τι γράφει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ιστοσελίδα της, διότι είπαμε ενιαίος αριθμός πολίτη και ψηφιακό χρήμα. Τι λέει λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα που δεν είναι ψεκασμένη, εκτός αν θέλουν να πούνε ότι και η Ευρώπη είναι ψεκασμένη. Τα μετρητά είναι το κυρίαρχο μέσο πληρωμής εντός της ζώνης του ευρώ. Είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση πολιτών από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Όπως είναι ηλικιωμένοι ή όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Προσέξτε, διασφαλίζουν λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ελευθερία μας και την αυτονομία μας. Είναι νόμιμο χρήμα το μετρητό. Διαφυλάσσουν την ιδιωτική ζωή. Οι συναλλαγές με μετρητά προασπίζουν το θεμελιώδες μας δικαίωμα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων και της ταυτότητάς μας σε οικονομικά θέματα. Καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Σας βοηθούν να παρακολουθείτε τις δαπάνες σας. Είναι γρήγορο μέσο πληρωμής, είναι άμεσο. Είναι ασφαλή. Τα μετρητά έχουν αποδειχθεί ασφαλή σε σχέση με το κυβερνό έγκλημα. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει το ΙΝΚΑ, δεν το λένε οι επιστήμονες, το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε σχέση λοιπόν με το κυβερνό έγκλημα, την απάτη και την παραχάραξη. Και καθώς πρόκειται για χρήμα κεντρικής τράπεζας, δεν συνεπάγονται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι ούτε για τον πληρωτή ούτε για το δικαιούχο της πληρωμής. Είναι μέσω αποθήκευσης αξίας. Τα μετρητά είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μέσο πληρωμής. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να κρατούν χρήμα για σκοπούς αποταμίευσης χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων. Capital Controls μας θυμίζει αυτό, έτσι. Είναι χρήσιμα για μικρά δώρα και πληρωμές από πρόσωπο σε πρόσωπο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορεί να δώσουν μικρά ποσά μετρητών στα παιδιά τους για μικρές αγορές ή κάποιος μπορεί να δώσει ένα φίλο ή γνωστό του μετρητά για να αγοράσει κάτι για λογαριασμό του. Τα μετρητά βοηθούν επίσης τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οικονομικών. Αυτά λέει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Συνεπώς το ηλεκτρονικό χρήμα είναι ακριβώς τα ανάποδα από ό,τι σας διάβασα. Η νέα ταυτότητα δεν είναι για την ταυτοποίηση του κατόχου της, αλλά είναι η ηλεκτρονική ψηφιακή βιομετρική κάρτα. Ένα εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών, καταγραφής των δραστηριοτήτων του πολίτη, πρόβλεψης των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, δηλαδή διαβατήριο, και κάρτα πολίτη ή αλλιώς κάρτα δικαιωμάτων. Συνεπώς δεν μιλάμε για ταυτότητα, αλλά για ένα πολυεργαλείο στο οποίο θα περιέχονται ευαίσθητα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά.
ψηφιακή υπογραφή και πολλά άλλα. Διευκρινίζουμε ότι στοιχεία που δεν αφορούν την ταυτοποίηση του προσώπου είναι μη ορατά και περιέχονται στο τσιπάκι. Δεν επιτρέπεται να συνενέσει ο πολίτης. Δεν δύναται να υπογράψουμε ένα κυβερνητικό έγγραφο από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τι θα περιέχει μέσα στο τσιπάκι, μέσα στη μνήμη του ή τι θα εισέλθει αργότερα μέσα σε αυτό. Η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι αμφισβητήσιμη, τουλάχιστον στο ηλεκτρονικό της μέρος. Οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφαλές. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Στην πράξη, χιλιάδες απάτες διαπιστώνονται κάθε χρόνο από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και από το ΙΝΚΑ σε τεχνολογίες αντίστοιχες της νέας ταυτότητας, όπως σε τραπεζικές κάρτες, σε ηλεκτρονικά βιομετρικά διαβατήρια και ταυτότητες, καθώς και στο διαδίκτυο. Αντί για γεωτοπισμό με GPS, θα εντοπίζουν τον κάτοχό της με την αναγνώριση προσώπου. Πολύ σημαντικό αυτό που θα σας αναφέρω τώρα. Μέσα από τις εκατομμύρια κάμερες που έχει όλη η χώρα, σε κλειστούς χώρους που δεν λειτουργούν τα GPS ή που η ταυτότητα θα είναι προστατευμένη από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, υπάρχουν ειδικές θήκες, η βιομετρική φωτογραφία είναι αποδεδειγμένα περισσότερο λειτουργική για την αναγνώριση προσώπου ακόμα και με τη χρήση μάσκας. Τη δοκιμάσανε την περίοδο του κορονοϊού με τις μάσκες. Γι' αυτό λοιπόν η ελληνική αστυνομία παρέγγειλε περισσότερο από 700 κάμερες στο νομό Αττικής για την πρόληψη, λένε, της εγκληματικότητας. Φαίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μας κάνει Κίνα, κινεζοποίηση που λέμε. Θα αναφερθώ στο τέλος της ομιλίας μου σε αυτό, γιατί αρκετοί νομίζω ότι δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει σήμερα στην Κίνα. Εκτός λοιπόν από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μυστικές υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες θα αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές. Πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία, έβρεση εργασίας, ενοικίες της εργαζομένων, τις πρακτικές και φυσικά οι hacker που θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με τη συλλογή των δακτυλικών μας αποτυπωμάτων, η κυβέρνηση μας θεωρεί όλους υποπτούς τέλεσης εγκληματικών ενεργειών. Ανά πάσα στιγμή θα ελέγχουν κάθε αποτύπωμα που θα βρίσκουν σε σκηνή εγκλήματος και θα πρέπει να αποδεικνύουμε την αθωότητά μας. Έτσι καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας, την ιδιωτικότητα και κάθε απόρριτο ως δικαίωμα προστασίας της προσωπικής μας ζωής. Επίσης, με τη βιομετρική μας φωτογραφία θα γνωρίζουν ότι όλοι εμείς παρευρεθήκαμε σήμερα σε αυτή τη διαδήλωση. Διαμαρτυρόμαστε κατά τις βιομετρικές ταυτότητες και κατά της κυβέρνησης που την προωθεί, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά μας θα γίνεται αυτό που λέμε αναγνώριση προσώπου. Ναι. Θα πω λίγο, σε λίγο το μοντέλο της Κίνας. Διαβάζουμε λοιπόν από ένα διαδικτυακό χώρο το εξής. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Κίνας αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση των πολιτών και τον πλήρη έλεγχό τους από το κράτος μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης με εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζουν και στη χώρα μας. Θέλουν να κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Και επιδιώκει να επηρεάσει ή να ελέγξει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και της ατομικής ταυτότητας και να επιβάλλει ένα ολοκληρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Κίνα είπαμε, έτσι. Η ενσωμάτωση υλικού, δεδομένα δηλαδή, από κάμερες αναγνώρισης προσώπου, βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στην κυβέρνηση να λαμβάνει, προσέξτε, προληπτικά μέτρα
για να σταματήσει διαδηλώσεις και να αναστείλει την πολιτική διαφωνία πριν αυτή συγκεντρώσει κρίσιμη μάζα. Η κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι η ψηφιοποίηση της κινέζικης κοινωνίας ενισχύει την ικανότητα του κράτους να παρακολουθεί και να ελέγχει τους 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους της χώρας. Η Κίνα φαίνεται να είναι πρόθυμη να εξάγει αυτή την τεχνολογία και τεχνογνωσία σε άλλες χώρες. Περιμένετε και θα έρθει και στη χώρα μας. Δεν θα δεχτούμε υποχρεωτικά την ηλεκτρονική ταυτότητα. Γι' αυτό λέμε ξανά, όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην ηλεκτρονική παρακολούθηση. Όχι στο φακέλωμα και το ξεγνύμνομα του πολίτη. Όχι στο χαφιέ του καταναλωτή. Έξω η νέα τάξη πραγμάτων από την Ελλάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το ΕΝΙΚΑ δεν απαιτεί να αλλάχθουν. Λέει ότι δεν απαιτεί να αλλάχθουν οι ταυτότητες. Δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Αλλά αν αυτό αποφασιστεί, δεν συμφωνούμε να έχει τσιπάκι, ιδιαίτερα ανέπαφο, ούτε ψηφιακή υπογραφή, ούτε βιομετρικά στοιχεία του κατόχου της. Το δίπλωμα οδήγησης είναι ένα δημόσιο εγγραφό με επαρκή ασφάλεια. Ακόμη και η σημερινή ταυτότητα των αστυνομικών, που έχει μόνο μια ζώνη μηχανικής ανάγνωσης, είναι αποδεχτή από εμάς. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καλούμε τον ελληνικό λαό να διαμαρτυρηθεί κατά των πολέμων στη Συρία, στην Ουκρανία και στο Ισραήλ. Όχι λοιπόν στον πόλεμο και στην Αρμενία. Ναι στην ειρήνη. Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Όχι άλλο πόλεμο, όχι άλλοι νεκροί άμαχοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συναγωνιστή, τον αδερφό μας, τον Πιλάτη, τον κύριο Πιλάτη Άγγελο. Και τώρα στη συνέχεια να υποδεχτείτε τον νομικό μας σύμβουλο και θεολόγο, και είναι σάρκα εκ σαρκός, έτσι εν Χριστός αδελφός, και δίνει τον αγώνα του σε όλα τα μέτωπα. Είναι πράγματι ομολογητής νομικός παραρίο πάγο. Είναι ο Ιωάννης ο Μαλταπές. Υποδεχτείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελκύς, τη διοίκησή του, τον πρόεδρό του, και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλοι μας για την πρωτοβουλία που παίρνουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να υπάρχει έστω συμβολικά μία δημόσια φανερή αντίδραση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όλοι οι προλαλήσαντες είπαν το μέρος της δικής τους αλήθειας και της αντικειμενικής πραγματικότητας, και γι' αυτό εγώ δεν έχω λόγο να επαναλάβω τίποτα από όλα αυτά τα σωστά που προϋπόθηκαν. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και πριν 5 χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο ξεκίνησε μία μεγάλη αντίδραση, που όμως ξεχάσαμε ότι αυτή η αντίδραση είχε μία επιτυχία, γιατί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το να ενταχθούν στην κάρτα του πολίτη και στην ηλεκτρονική ταυτότητα τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κρίθηκε αντισυνταγματικό, και από τότε δεν μπορούν να το κάνουν. Και όμως παρά τα αυτά το ανέρχονται και θέλουν να το κάνουν κόντρα στο δικό τους Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε λοιπόν ένα βήμα σίγουρο για μια ακόμα νίκη. Όλα τα υπόλοιπα, όπως τα είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουν να κάνουν με την υποταγή μας. Δεν είναι ούτε η ελευθερία μας, ούτε η ασφαλειά μας που τους νοιάζει. Αν ήταν αυτό, είχαν τρόπους, και πολλούς μάλιστα, για να φτιάξουν ένα κράτος πρόνοιας, ορθόδοξο χριστιανικό, όπως είχαν δώσει οι πρώτοι χριστιανοί απτά παραδείγματα του πώς οργανώνονται πολιτικά οι πόλεις των χριστιανών ορθόδοξων. Όμως όλα αυτά είναι κατασκευάσματα για αυτό το μεγάλο στοίχημα που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων, μια κινεζοποίηση της παγκόσμιας κοινωνίας. Γιατί αυτό που μας κυβερνάει είναι όλα μαζί τα αντίχριστα συστήματα,
ένας ναζιστικός κομμουνιστικός καπιταλισμός ή ένας σταλινικός κομμουνιστικός καπιταλισμός των ναζί, του τρίτου ναζιστικού καθεστώτος που έχει οικονομικά καταλάβει όλο τον κόσμο. Θα κλείσω πολύ σύντομα. Αυτό που λείπει από την εποχή μας και είναι πολύ ορατό είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια που δημιουργεί μέσα από το ψέμα την αδικία. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι η δικαιοσύνη. Γιατί αυτό που μας κάνουν είναι ένας σύγχρονος φαρισαϊσμός που από έξω είναι όλα υποτίθεται για το καλό του πολίτη και στην πραγματικότητα είναι μόνο για το καλό των κοσμοκρατών. Αυτοί που αποφασίζουν για τον άνθρωπο δεν νοιάζονται για τον πόνο σας. Δεν νοιάζονται για τον πόνο ούτε του ορφανού, ούτε της χείρας, ούτε του άμαχου πληθυσμού που βομβαρδίζεται κάθε φορά. Και να μην ξεχνάμε ούτε την Αρμενία, ούτε τη Σερβία πριν 15 χρόνια, που την ισοπαίδωσαν χωρίς να μιλήσει κανένας, γιατί έτσι ήταν το παγκόσμιο θέλημα των υποτιθέμενων δικαιοκρατών. Και κλείνω με ένα ποίημα, γιατί τα θεολογικά τα είπαν οι καθήλυν αρμόδιοι προλαλήσαντες, σεβασμιότατοι και δεσιμότατοι. Θα κλείσω με ένα ποίημα του φίλου του Κώστα του Βασιλάκου. Λέγεται «Την αλήθεια». Η υποκρισία και το ψέμα δηλητηριάζουν τη ζωή μας καθημερινά. Κάθε στιγμή και σε όλα τα επίπεδα. Θέλεις να ουρλιάξεις, μας επνίγει η σιωπή των αμνών. Σαν να ρίχνουν στις φλέβες σταγόνα-σταγόνα έναν ωρό ύπνωσης και λησμονιάς. Μόνο κάτι ρομαντικούς ακούς, που πάνω στην τρέλα τους φωνάζουν με όση δύναμη τους έχει απομείνει. «Την αλήθεια ρε, την αλήθεια». Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Την αλήθεια. Σας χαιρετώ και με την νίκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Μαλταμπέ και νομικά μας σύμβουλο του Ελληνικού Ορθολόξου Σώματος Σωτηρίας που μας έδωσε πραγματικά το τόσο πραγματικά διευκρινιστικές αυτές όλες απορίες. Και τώρα να έρθει στο βήμα από την πόλη του Αγίου Δημητρίου, την ύφη του Θερμαϊκού, ο εν Χριστός αδελφός μας και χρόνια συναγωνιστής, ο Αναστάσιος Θεοδωρίδης, από το παράρτημα του Ελκύς, του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας. Έλα, Αναστάσιο. Τελευταίος είμαι. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη στον Γεώργιο Μαρκουλάτο και στον Ανδρέα Λύρα. Όλος ο αγώνας βασίζεται σε αυτούς δύο μεγάλους ογκόλυθους της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει, Δημήτρη, σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια. Η ομάδα μας, το ΕΛΚΙΣ, το αντινετοαξικό κίνημα, ως μαχητική αντισυστημική αγωνιστική φορείς αποκλειστικά κατά των υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων και υποχρεωτικών νεοταξικών, όχι ταυτότητων, κάρτες υποταγής λέγονται, δεν είναι ταυτότητες. Κλειστές επιχειρήσεις, κλειστά μαγαζιά, ερημοποίηση στους δρόμους, φτωχοποίηση, εμβόλια θανάτου, ταυτότητες του Αντιχρίστου. Όλη η πολιτική είναι ελεγχόμενη και ακόμα πιστεύετε κάποιοι στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και μάλιστα μερικοί συμμετέχουν σε αυτό. Διότι ο άνομος επιβάλλεται με εμβόλια, με χάραγμα, με φυσικές καταστροφές για να μετατρέψει τη γη από επίγειο παράδεισο σε κόλαση, με τον διαχωρισμό, με υποχρεωτική τρομοκρατία. Όσο αδέλφια εισερχόμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου, επειδή ο ίδιος είναι βδέλυγμα σύγχαμα της ερημώσεως, τόσο επικρατεί, βλέπετε, γύρω σας η ερήμωση που το προκαλεί ο ίδιος μέσω της φτωχοποίησης και της ανασφάλειας που προκαλεί, αλλά και μέσω της αμαρτίας και της ανομαλίας. Και έτσι θα βλέπουμε ακόμα πιο συχνά έρημους δρόμους και τόπους, κλειστά μαγαζιά. Είμαστε κατά, επαναλαμβάνω, του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που είναι σάπιο και λέγει άπαντες. Για να εισέλθει κάποιος στην Βουλή πρέπει να τον επιλέξει το σύστημα. Δηλαδή ή θα σε απορρίψει ή θα σε υποτάξει για να εισέλθεις.
Γι' αυτό μην πιστεύετε σε δίθεν πατριωτικές κινήσεις και κόμματα. Οι πλανεμένοι άνθρωποι ασχολούνται σήμερα δυστυχώς με κοσμικές δόξες και μέρημνες και αφήσαν τον όρεθρο τον Αντίχριστο να έρχεται μέσω των ταυτοτήτων, μέσω των εμβολίων θανάτου που τώρα πάλι θέλουν να βάλουν πρόστιμα πάνω των 60 ετών, μέσω της ανομαλίας, μέσω της αγάπης του Κασελάκη με τον Τάιλερ και να μην πω και τίποτε άλλο. Πρέπει, φίλοι μου, να ασχοληθείτε σοβαρά με το ζήτημα αυτό. Μετά το 2026 τα πράγματα θα πάρουν μια δραματική τροπή. Τα συλλαλητήρια είναι καλά, αλλά θα πρέπει να κάνετε ομάδες και μάλιστα ομάδες επιβίωσης. Ο αγώνας μας είναι πνευματικός. Με κοσμικά μέσα δεν πρόκειται να δώσουμε και να δικαιωθούμε. Διότι μόνο ο Θεός αποφασίζει. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει αν αγαπάμε και έχουμε ειλικρίνεια και ομολογία ειλικρινά. Το σύστημα ξεφτιλίζει τους νεοέλληνες. Ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη κουτσή Μαρία κατέβηκαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και στις δημοτικές εκλογές και στις βουλευτικές. Κατά τα άλλα, πώς θα πολεμήσουν το σύστημα όταν οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτό? Πρέπει να κάνουμε μαζική ανυπακοή, να μην παραλάβετε τις νέες κάρτες υποταγής, ώστε να ακυρωθεί το σύστημα. Εάν αυτή τη στιγμή μπορέσουμε έστω 2 εκατομμύρια Έλληνες να μην παραλάβουν τις νέες ταυτότητες, το σύστημα θα ακυρωθεί. Το αντίχριστο παγκόσμιο σύστημα προσπαθεί να επιβάλλει αυτή τη δικτατορία και να καταργήσει την θεόδοτη ελευθερία. Αυτό δεν είναι θέμα πνευματικό? Θα πρέπει να το επιτρέψουμε? Γι' αυτό παραμένουμε ανεβολίαστοι, ανυπάκουοι, ασφράγιστοι, αντισυστημικοί, αντινεοταξίτες. Αγαπάμε Ελλάδα και Ορθοδοξία. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Γι' αυτό είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η ελευθερία! Όχι στο χάραγμα! Θα πω κάτι τελευταίο για να καταλάβετε τη διαφορά. Μιλάνε για το σφράγισμα στο δεξί χέρι που λένε πολύ πνευματικοί. Με τη λήψη της κάρτας υποταγής, με τον καιρό οι άνθρωποι θα εθιστούν στην υποταγή και υπακοή. Κακή υπακοή. Θα γίνει σταδιακά. Είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε εδώ οι πνευματικοί άνθρωποι να το αναφέρουν. Όταν θα γίνει η λήψη της νέας ταυτότητας, θα γίνει σταδιακή φυγάδιση του Αγίου Πνεύματος μέσα από τους ανθρώπους. Και όταν έρθει οι άνθρωποι να λάβουν το χάραμα στο δεξί χέρι και μέτωπο, τότε λένε οι γραφές, ανεπαισθήτως θα το λάβουνε. Διότι δεν θα έχουν συνέστημα, συνέστηση, δεν θα έχουν συνείδηση. Αφού έχει η χάρη του Θεού, θα έχει αποχωρήσει από μέσα τους. Αυτό θα έπρεπε να το πούνε και να το δηλώσουν δημοσίως. Οι άνθρωποι θα παραμείνουν άβουλοι, χωρίς την αίσθηση, ανέστητοι και ανόητοι. Αυτή είναι η σημασία της μαζικής ανυπακοής και αυτή είναι η σημασία να μην πάρουμε τις νέες ταυτότητες του διαβόλου. Διότι θα χάσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ουσία. Είτε είχες τον σατανά στο χαρτί, στην ταυτότητα, είτε στο ανθρώπινο χέρι, στο δεξί χέρι, ή μέτωπο είναι το ίδιο και το αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, αδέλφια μου, θα συνεχίσουμε τα μαζικά συλλαλητήρια, δεν σταματάμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, διότι εδώ μιλήσα και είπανε πολλά. Λοιπόν, να είμαστε όλοι τυπικοί, σοβαροί, να κάνουμε ομολογία. Μπράβο στον πατήρ Σάβα τον Λαβριώτη που είπε ότι θα πρέπει, έχουμε τη χρυσή ευκαιρία, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, αλλά προδότες δεν θα γίνουμε ποτέ. Και έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να ομολογήσουμε. Αυτή είναι η σημασία. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού μας. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Αραμονία Σφημάνου. Όχι στο χάραγμα. Να είστε καλά αδέλφια. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας, τον συναγωνιστή και ομολογητή, τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη, από την ηρωική νύμφη του Θερμαϊκού. Και τώρα στο βήμα η κυρία Μαρία, που είναι ομολογήτρια, θα μας πει γρήγορα, σύντομα, για να κλείσουμε με ένα μετά χαιρετισμό από το Άγιον Όρος και να ολοκληρώσουμε τις ομιλίες. Ελάτε.
Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση. Αγία Τριάς, δόξαση. Σας χαιρετώ. Ορθόδοξοι Έλληνες, μετανοήστε, ενωθείτε να γίνουμε όλοι μια γροθιά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα δυναμονιασμένοι. Μία πίστη, ίσπι μην κεφαλή μας ο Χριστός. Ο Εωσφόρος, ο καλύτερος άγγελος του Θεού, επαναστάτησε εναντίον του Δημιουργού του, με αποτέλεσμα να εκπέσει από το αξίωμά του. Από τότε μισεί όλα τα δημιουργήματα του Θεού και πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτεξούσιο. Ο Σατανάς με τους υπηρέτες του θέλουν να τον υποδουλώσουν σε σκλαβιά πνευματική και υλική. Προσπαθεί να ρίχνει τον άνθρωπο σε αμαρτίες, μοιχείες, πορνείες, ψευτιές, κλεψιές, δολοφονίες κλπ. Τελευταία εμφάνισε το τρίτο φύλλο για να πάει κόντρα στο Θεό και Δημιουργό μας που έπλασε άρσεν και θύλη. Ο Θεός μας μισεί ιδιαίτερα αυτή την αμαρτία, γι' αυτό κατέκαυσε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Όπως με σοφία ο Δημιουργός της πίστης μας έπλασε. Θέλουν να αλλοιώσουν την προσωπικότητά μας για να μας χειρίζονται εύκολα. Θέλουν να μας μετατρέψουν με τις ηλεκτρονικές τους κάρτες και ταυτότητες σε νούμερα. Και μετά από αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι το επόμενο βήμα τους θα είναι η εμφύτευση του μικρότσιπ στον ίδιο τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χάσει την πολύτιμη ψυχή του. Ορθόδοξοι Έλληνες, αγωνιστείτε, αντισταθείτε εναντίον των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και με ό,τι συνεπάγεται με αυτά. Το πρόβλημα των ταυτοτήτων είναι θρησκευτικό, κοινωνικό, ηθικό, ανθρώπινο. Θα κλέβουν τις πληροφορίες μας από απόσταση με τη τεχνολογία RFID, το οποίο θα είναι και το κλειδί εισόδου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με λίγα λόγια, δεν είναι αξιόπιστες. Στην κοινή υπουργική απόφαση 8200 / 0 / 109568 / 16 Δευτέρου 23. Έχει προβλεφθεί ότι στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των ταυτοτήτων θα μπορούν να αποθηκευτούν στοιχεία που χρειάζονται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είχε απαγορευτεί από το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, 2388 / 2019. Η Αγγλία, η Ελβετία και η Εστονία έχουν απορρίψει αυτές τις ταυτότητες. Ας τις κάνουν προαιρετικές όποιος θέλει ας τις πάρει. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα, να μας το αποδείξουν εδώ και τώρα. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Έλληνες, Ορθόδοξοι, αντισταθείτε πριν να είναι πολύ αργά. Μετάνοια, εξομολόγηση, προσευχή. Τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Ο ήρωας των ηρών, στρατηγός Μακρυγιάννης, έλεγε: «Χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σχηματίζεται έθνος». Ας γυρίσουμε πίσω στην πατροπαράδοτη πίστη των ηρών του 1821, που θυσιάστηκαν για όλους εμάς. Σύνθημά μας: θρησκεία, πατρίς, οικογένεια. Έναν Καποδίστρια θέλουμε για κυβερνήτη μας, που να αγαπάει πραγματικά την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας έλεγε: «Χωρίς πίστη στο Θεό, αγάπη προς την πατρίδα, διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πόθο διατιμόρφωση, οι Έλληνες δεν θα μπορέσουν να επανασυνδεθούν με το αρχαίο πολιτισμό των και τη μετέπειτα λαμπρά ιστορία των». Σοφά ο ίδιος είχε προφητεύσει: «Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του». Η προστάτητα του γένους μας, η κυρία Θεοτόκος των Απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι μαζί μας αρκεί να την επικαλεστούμε. Ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός βοηθός μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και όλοι μαζί τον Τυπερμάχο. Σηκωθείτε όλοι. Τυπερμάχο. Μισό λεπτό. Ευχαριστούμε. Κάθεσε, παρακαλώ, καθίστε. Εντάξει, τώρα. Παρακαλώ να έρθει ο μοναχός Αλέξανδρος, ένα μήνυμα θα μας δώσει, έτσι, ευλογία. Δύο λόγια. Από εκεί και πέρα επιλέγουμε τι ακριβώς πολίτες είμαστε εδώ αυτού του κόσμου.
οποίο κρατάει ο, ξέρετε ποιος, ο έξω από εδώ. Είμαστε ουράνιοι πολίτες, είμαστε αληθινοί παιδιά και τέκτα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος. Αυτό το μήνυμα έχω. Καλό αγώνα, αγαπητοί αδελφοί. Να παραμείνει ο κόσμος. Να παραμείνετε, γιατί τώρα σε λίγο θα βγούμε για πορεία, παιδιά. Έλα πάλι Κάρι μου, έλα. Μια κουβέντα από ένα συναγωνιστή. Σύντομα κάντε υπομονή, διότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Έτσι θα πούμε στον παράδεισο. Έλα. Ο Θάνος Καλουτάς, έλα κύριε Θάνο. Έλα. Καλησπέρα σε όλους. Έχω πάει σε αρκετά συλλαλητήρια, δεν ανήκω πουθενά, ανήκω στον εαυτό μου και στο Θεό, σε κανέναν άλλον. Να το ξέρετε. Εν συντομία, θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν που δεν ήρθα εδώ πέρα από την αρχή, γιατί ήμασταν στο λιμάνι. Παραλάβουμε από την Κρήτη το εικονοστάσι στη μνήμη του Αντώνη Καριώτη που δολοφονήσανε και μου κάναν την τιμή και πήγα και το τοποθέτησα. Εγώ θα σας πω δύο κουβέντες. Πρώτον, δεν πρέπει να πάρετε αυτή την κάρτα του Κοπρίτη. Του Κοπρίτη, γιατί αυτοί που τη φτιάχνουν είναι Κοπρίτες. Αλήτες είναι, προδότες είναι, δοσύλλογοι είναι, απόγονοι των νεοναζί είναι όλοι αυτοί. Θέλουν να μας υποδουλώσουν και να δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί που ήδη δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Μην χάσετε την πίστη σας. Είναι το μόνο που μας απέμεινε. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Όλοι αυτοί που είναι εκεί κάτω έχουν. Πώς να το πω. Έχουν μάθει στη ζωή τους να φέρονται με πολύ άσχημο τρόπο και εμείς το δεχόμαστε τόσα χρόνια. Το δεχόμαστε και... Συγγνώμη, κόλλησα, είμαι και λίγο κουρασμένος. Απλά, μην πάρετε την κάρτα του πολίτη. Οι άνθρωποι αυτοί μας στοχοποιήσανε, μας εξαθλιώσανε, προδώσανε την πίστη μας, αυτό μάλλον προσπαθούν να προδώσουνε. Να μείνετε δυνατοί απάνω, μπροστά στον Θεό και να μην σκύψετε το κεφάλι σας σε κανέναν. Ναι. Δύναμη, πίστη και αγάπη και ομόνοια, παιδιά. Και όχι σε πολέμους. Ευχαριστούμε τον αδελφό. Και εδώ από την ηρωική Κόρινθο, από την Πελοπόννησο, είναι ο αδελφός μας και νομικός δικηγόρος, ο Στέλιος ο Μάρκελος. Ένα χαιρετισμό γρήγορα. Και παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από το Άγιον Όρος από τους Κελιώτες, γιατί πρέπει να το διαβάσουμε, και θα φύγουμε για την πορεία. Μη φεύγει κανένας. Ελάτε όλοι μαζί για να δώσουμε και να επιδώσουμε και το ψήφισμα στη Βουλή. Περιμένετε. Θα τελειώσουμε σύντομα. Σεβασμιότατε φίλες και φίλοι, το ψηφιακό κράτος, το ψηφιακό κράτος εισάγει και στη χώρα μας το ψηφιακό νόμισμα, αλλά και την ψηφιακή ταυτότητα. Μέσα από αυτά τα δύο κομβικής σημασίας στοιχεία προσπαθεί, επιδιώκει και θα καταφέρει την πλήρη μας υποταγή στη νέα τάξη πραγμάτων, εάν εμείς δεν αντισταθούμε. Φίλες και φίλοι, αντιστεκόμαστε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκελο για τα μηνύματα. Και τώρα θα σας διαβάσω από τους πατέρες, από του Αγίου Όρους, τους Κελιώτες. Το μήνυμα πρέπει να το διαβάσουμε. Χαιρετισμός αγιορητών Κελιτών Πατέρων. Στη σύναξη των Αθηνών Πανελλαδική Κληροκολαϊκή Σύναξη του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και συνεργαζόμενων χριστιανικών συλλόγων και φορέων. Στις περιαρνήσεως παραλαβής της νέας ψηφιακής ταυτότητας κάρτα του πολίτη. Πατέρες και αδελφοί, απευθύνουμε στη γενναία αυτή σύναξη της άμεσης δημοκρατίας τη συνέχεια της αρχαίας εκκλησίας του λαού, τον Εχριστό Ιησού, χαιρετισμό. Συναχθήκαμε ειρηνικά εδώ στην πρωτεύουσα την πόλη των Αθηνών, στα προπύλαια των Αθηνών,
σε συνέχεια της συνάξεως στη Θεσσαλονίκη στις 3 Σεπτεμβρίου για να διαδηλώσουμε την αντίθεση και τη στεναρή αντίστασή μας στη βαρβαρότητα της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία εδώ και χρόνια ύπουλα, μεθοδικά και υποχθόνια, με αντιχριστιανικούς νόμους, εγκαθιστά την οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, αστυνομική, υγειονομική, θρησκευτική και σύγχρονη ψηφιακή δικτακτορία, τυραννία. Αυτή η ψηφιακή δικτακτορία, παύλα τυραννία, επεκτείνεται μεθοδευμένα και συνεχώς σε λαούς, φυλές, γλώσσες, ώστε να καταστεί παγκόσμιος με ανώτερο σκοπό η λατρεία, την προσκύνηση του αναμενόμενου αντίχριστου θηρίου που θα αυτοπροβληθεί ως Θεός. Για το σκοπό αυτό εργάζονται οι πρόδρομοι του ανόμου, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία των υπερυπολογιστών, των δορυφόρων, των δικτύων, των κεραιών και των διαφόρων τερματικών συσκευών. Για αυτές τις τερματικές συσκευές θα συμπεριλαμβάνουν και τον άνθρωπο, να το μετατρέψουν σε έναν αριθμό για τη στατιστική της παγκοσμιοποίησης, χωρίς καμία αξία του τιμημένου από τον τρισυπόστατο δημιουργό προσώπου του, για το οποίο δεν είναι εισάξιος όλος ο κόσμος. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ψηφιακές τεχνολογίες για τη διασύνδεση και τη λειτουργία του ανωτέρου συστημάτων, γίνεται χρήση ενός κωδικού κλειδαρίδμου με τον δυσώνυμο αριθμό 666 για τη διασύνδεση του ανθρώπου με αυτόν τον τεράστιο κυβερνοχώρο. Λέγεται ότι θα γίνει χρήση καταρχήν της ψηφιακής νέας ταυτότητας, κάρτα του πολίτη, με το πλυνθείο. Στην επιφάνειά της και σε δεύτερο χρόνο, εμφύτευση του τσιπ στο σώμα του ανθρώπου. Έχουν υποθεί πολλά για τον δυσώνυμο αριθμό 666, ο οποίος σύμφωνα με τον αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι ο αριθμός του ονόματος του θηρίου που θα χρησιμοποιεί ως εργαλείο για την προαγωγή του μυστηρίου της ανομίας, της αποστασίας και την εγκατάσταση της απόλυτης ολοκληρωτικής ψηφιακής δικτατορίας, τυραννία του θηρίου Αντιχρίστου. Η ψηφιακή νέα ταυτότητα, η λεγόμενη κάρτα του πολίτη με την δηλωτική ελεύθερη συγκατάθεση, η υπογραφή του κατόχου της, μας εισάγει οικειοθελώς, εφόσον την αγοράζουμε έναντι αντιτίμου το κράτος του σχολιού δράκοντος και των σκοτεινών οργάνων του. Γι' αυτό κανείς να μην παραλάβει την κάρτα της ψηφιακής ηλεκτρονικής φυλακής που χαλκεύει τα γήινα και τα αιώνια δεσμά μακρά της αγάπης του Θεανθρώπου Χριστού στην αιώνια κόλαση. Λέγεται ότι η ψηφιακή κάρτα του πολίτη, νέα ταυτότητα με τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυγνώτητος RFID, είναι αμφίδρομος δράση του, που σημαίνει ότι εκτός από την παρακολούθησή μας, επαντή καιρό και χώρο οι εξουσιαστές μπορούν να επιδρούν στο σώμα, τώρα πλέον και στο πνεύμα του ανθρώπου. Έτσι στο μεν σώμα μπορούν να επιφέρουν ανήκειστες βλάβες, ακόμα και θάνατο. Στο δε πνεύμα επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα. Επειδή οι κάρτες υποκλέπονται και κατόπιν αλλοιώνονται, hacker μπορεί εκτός από το κράτος κακόβουλοι να αλλοιώσουν και αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. τραπεζικού λογαριασμού, ιατρικό ή ιστορικό, ποινικά μητρώα και άλλα, με καταστρεπτικές συνέπειες για τους κατόχους τους. Οι αγώνες άρνησή μας για την παραλαβή των ψηφιακών νέων ταυτοτήτων, κάρτα πολίτη, είναι κυρίως πνευματικός. Αρνούμαστε για λόγους πίστεως και συνειδήσεως να παραλάβουμε την υποέκδοση ψηφιακές νέες ταυτότητες που μας πολιτογραφούν στο σύστημα του Αντίχριστου. Αρνούμαστε την παραλάβη λόγω καταργήσεως της θεόσδοτης ελευθερίας του προσώπου. Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν αναιρεί ελεύθερη βούληση και επιλογή του ανθρώπου. Φυσικά για όσους πιστεύουν στο Θεάνθρωπο Κύριον ημών Ιησού Χριστό, το δε ελληνικό κράτος με τα οποία κυβέρνηση στο τιμόνι υποχρεούται, όπως πράττει με αιρετικούς χιλιαστές που δεν στρατεύονται και που παρέχει εναλλακτική λύση, να βρει συμβατικό τρόπο ταυτοποιήσεως των προσώπων πολιτών που αρνούνται την παραλαβή των ψηφιακών νέων ταυτοτήτων κάρτα πολίτη. Επισημαίνονται πολλές χώρες του δυτικού κόσμου προηγμένες τεχνολογίας δεν έχουν καν ψηφιακές ταυτότητες. Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία απορρίφθηκε μέσω διπλωμψηφίσματος κατά ποσοστό 64,4%. Αυστραλία, Νέα Ιρλανδία, Ιαπωνία και άλλα. Στο ερώτημα που μας τίθεται μετά επιτάσεως για το εάν η διοίκηση της Εκκλησίας δεν αρνηθεί την παραλαβή της ψηφιακής κάρτας του πολίτη, πώς θα ενεργήσουμε
Απαντάμε ότι υπάρχουν τοπικές εκκλησίες που δεν ευαρεστούν τον Θεό, όπως αναφέρονται στα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η επιλογή μας θα είναι να συμμορφωθούμε με το θέλημα του Θεανθρώπου Χριστού και όχι τον άνθρωπο του κόσμου του αιώνος τούτου, το οποίο είναι να σωθεί κάθε άνθρωπος, αφού πρώτα έρθει στην επίγνωση αληθείας της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Αποκάλυψη κεφάλαιο σίγματα. Αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα και χαίρετε Χριστό πάντοτε. Αγιορείτες και λιώτες πατέρες. Και τώρα θα ήθελα πραγματικά στο τέλος να πούμε τα λόγια που είχαν ακουστεί εδώ πριν 37 χρόνια από τους αδελφούς μας Ανδρέα Λύρα και Μαρκουλάτο Γεώργιο. Η κρατούσα εκκλησία να επιστρέψει πρώτο 1924 για να απαλλαγεί το έθνος από τα δεινά. Δεύτερον, η Βουλή να τοποθετήσει το Σταυρό του Κυρίου στο κοντάρι της σημαίας και την εικόνα του Κυρίου στην αίθουσα των συνεδριάσεων, προτού έρθουν οι δύσκολες και τραγικές ημέρες οι οποίες δεν απομακρύνονται με τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χριστός να απομακρύνει τις συμφορές από το ελληνικό έθνος, να το γνωρίζουν καλά οι κύριοι της Βουλής των Ελλήνων. Μεγάλο δώρο η μετάνοια, να γίνει το τάμα του Σωτήρος. Όσοι δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Εσάς θέλουμε τους ζωντανούς και ταπεινούς. Επιστροφή στις ρίζες μας. Μάνα μας η Ορθοδοξία. Ορθοδοξία, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Άγιοι Πατέρες και Παράδοση. Ενότητα όπως τη θέλει ο Θεός, υποταγή στο Άγιο Πνεύμα, οι χριστιανοί να δημιουργήσουν την παράταξη Κυρίου. Εάν υπάρχουν έστωρες, να μπουν μέσα στο στάδιο του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας. Είναι ο Νέστορας και με τις ευχές του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου παλεύει και θα νικήσει. Ο αγώνας του Ελκύ είναι η ελπίδα της φυλής. Και τώρα να σας ευχαριστήσουμε για πραγματικά όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστησα, και από εδώ, από αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, τους συνεργάτες μου, τα στελέχη που δώσανε τον αγώνα τους για να πραγματοποιηθεί όλη αυτή εδώ που βλέπετε, να μπορέσουμε να τη φέρουμε εις πέρας. Στη συνέχεια να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη Κορίνθου κύριο Παγκράτιο και τη συνοδεία του και όλες τους πατέρες και από το Άγιον Όρος, την Ιερά Μονή Εσφυγμένου και τον πατέρα Σάβα και όλους τους εκπροσώπους που δώσανε πραγματικά την παρουσία τους για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς από εδώ έτσι το μήνυμα και τον αγώνα της ομολογίας. Γιατί όπως είπαμε, εδώ δεν είναι για μας μια μικρή διαμαρτυρία για να βραφτώσουμε, είναι ομολογία πίστεως. Γι' αυτό το μικρό ποίμιο μην το φοβήστε. Θα έχουμε και στη συνέχεια, θα οργανώσουμε αγώνες που θα αντισταθούμε για να μην παραλάβουμε αυτήν την αντίχριστη ταυτότητα. Και τώρα να πούμε και να σας καλέσουμε και να κλείσουμε, και στη συνέχεια θα συνταχτούμε για να πάμε την πορεία στη Βουλή και εκεί να επιδώσουμε και το ψήφιο. Μην φύγετε. Εδώ τώρα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Μην φοβήστε και μην δηλιάζετε για το χρόνο ή οτιδήποτε άλλο που είναι πραγματικά έτσι, αξίζει τον κόπο να δίνουμε αυτούς τους αγώνες. Γι' αυτό σας καλώ τώρα να πούμε τον υπερμάχο. Όλοι μαζί, σηκωθείτε. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των ποινών ευχαριστήρια, αναγράφω συμβολή σου Θεοτόκο.
Ρίζα από την όψη του σπατιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη τους μετριά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρογε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρογε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Ζήτω το αδούλωτο ελληνικό έθνος. Ζήτω. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Τώρα παρακαλώ μπροστά το ράσο του αρχιερείς, τους ιερείς να είναι μπροστά και να ακολουθήσουν το αυτοκίνητο που θα απαγγέλει τα μηνύματα και τα συνθήματα. Γιάννη,